ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών παρουσιάζει εις τους ακροατάς του την Κατίνα Παξινού, τον Αλέξη Μινωτή και τη Μελίνα Μερκούρη στην περίφημη τριλογία του Ευγένη Ιωαννίλ «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα». Θα λάβουν επίσης μέρος η Άννα Συνοδεινού, η Έλλη Ξανθάκη, η Σαπφό Νοταρά, ο Θάνος Κοτσόπουλος, ο Γιάννης Αποστολίδης, ο Παντελής Ζερβός, ο Ανδρέας Φιλιππίδης και ο Διονύσιος Παπαγιανόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η τριλογία αυτή που ακολουθεί το πρότυπο της αισχυλικής Ορέστειας και προσφέρει ανάλογες δυνατές συγκινήσεις με το βαθύ ανθρώπινο μεγαλείο της, παρουσιάστηκε από το δυναμικό δημιουργό της, που δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας, στα 1931. Η ατμόσφαιρα του έργου είναι αυστηρή, εφιαλτική συχνά, σαν τη μοίρα που απλώνει τη δύναμή της βαθμιαία στην εξέλιξη της ιστορίας του σπιτιού των Μάνων ως το κορύφωμα και τη δραματική κατακλείδα. Είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια και το κατασταλάγμα της κοσμοθεωρίας του νικητή τριών βραβείων Πούλιτσερ και του βραβείου Νόμπελ, γιατί με τόσα τιμήθηκε ο Νίλ. Τα τρία έργα που συνθέτουν την περίφημη τριλογία είναι «Ο γυρισμός», «Η κατατρεγμένη» και «Οι Ερηνίες», που αντιστοιχούν στον Αγαμέμνονα, τις Χοηφόρες και τις Ευμενίδες της Ορέστειας. Ο γυρισμός, πρώτη σκηνή. Έξω από την ιδιοκτησία των Μάνων, ένα απριλιάτικο απόγευμα του 1865, στο βάθος του σπιτιού, μια κάτασπρη στοά ελληνικού ρυθμού με 6 ψηλές κολόνες. Στην άκρη δεξιά, ένα μεγάλο πεύκο, αριστερά πασχαλιές. Ένα παγκάκι μπρος στο σπίτι, ανάμεσα στους θάμνους. Το σπίτι μοιάζει σαν να το σκεπάζει κάποιο μυστήριο. Ίσως να κρύβει πολλά μυστήρια. Όλη η δράση γίνεται μέσα σε ένα χρόνο, σε μια μικρή παραλιακή πόλη της Νέας Αγγλίας. Αυτός που τραγουδά είναι ο Σεφ Μπέκουιθ, ο κυπουρός του σπιτιού των Μάνων. Ένας εβδομηντάρης με άσπρα μαλλιά και μουσι. Έχει περίεργη έκφραση στο πρόσωπό του. Μια παράξενη μάσκα που κάτι κρύβει. Κάτι άλλο από αυτό που δείχνει εξωτερικά. Έχει ένα ύπουλο χαμόγελο στα χείλη. Τρεις φίλοι του Σεφ μπαίνουν τώρα στον κήπο. Τους υποδέχεται ο γεροκυπουρός. Ο Αμός Έιμς, ο ξυλουργός, ένας λαϊκός τύπος αρκετά φλιέρος, γύρω στα 50, η γυναίκα του Λουίζα, αρκετά παχιά, στην ίδια περίπου ηλικία, και η Μίνη, η ξαδέρφη της. Μια μικροκαγμωμένη σαραντάρα που έχει μάθει να ακούει με ανοιχτό το στόμα τα κουτσομπολιά. Όταν
ψυχιά μου σε να δω, σε να δω, α σε να δω. Φιλαράκο, αμός, σ' αρέσει η φωνή μου. Τα καταφέρνω ακόμα μια χαρά, ε. Τι λες? Στον καιρό μου δεν μου παράβγαινε κανένα στο τραγούδι. Μα την πίστη μου, αμός, αν αληθεύει το νέο για την ανακοχή αν υπογράφτηκε, θα το κάψουμε όλοι απόψε. Ως και οι νοικοκυραίοι ήσυχοι άνθρωποι θα γίνουνε στουπί. Κανένας δεν θα μείνει στο σπίτι του απόψε. Ούτε ένας φρόνιμος, ούτε ένας λογικός. Είναι καθήκον μας να γιορτάσουμε σαν πατριώτες την νίκη. Και τα αμφιβάλλησες, το συζητάς. Και βέβαια θα γιορτάσουμε. Θα το κάψουμε όπως λες. Να σου λείπουν τα αστεία, σεφ. Ο άντρας μου δεν θα μεθύσει απόψε. Βγάλ' το από το νου σου. Υπογραφή δεν υπογραφή, η ανακοχή το ίδιο μου κάνει. Ακούς? Σε ξέρω καλά τι γεροπαραλυμένος είσαι. Σε ξέρω καλά. Γεροπαραλυμένος, ε? Γέρος. Ιδέας. 75 χρονών με την άδειά σου, Λουίζα. Ο γέρος μου έζησε ως 90. Το πιωτό ξανανιώνει εμάς τους Μπέγκουιθ. Δεν μας σκοτώνει? Ψυχή μου σπίτι, παλάτι σωστό. Υποσχέθηκα στον αμός να σας εργιανίσω το σπίτι, Μίνι, όταν θα σου να κι εσύ. Δεν μπορεί όποιος να μπει εδώ μέσα. Κανείς δεν παραβιάζει το άσυλο των μάνων. Είναι μεγάλη σας τιμή. Οι κύριοι μου είναι αυστηροί στους τύπους. Δεν αστειεύονται. Ω Θεέ μου, φαντάζομαι τι πλούσιοι που θα είναι. Θα κολυμπούν στο χρυσάφι. Μα πώς έκαναν τόσα λεπτά? Ο κύριος μου Έσρα έκανε μεγάλη περιουσία. Αλλά και πιο πριν ο πατέρας του, ο Έμπε μάλλον, χειρονόμησε κάμποσα από τον πατέρα του και κέρδισε περισσότερα από τα ναυπηγεία. Δικό του ήταν εκείνο το μεγάλο καράβι, το ταχύτερο της δυτικής γραμμής του ωκεανού. Ο Έσρα είναι ο στρατηγός, Σεφ. Και βέβαια, ο καλύτερος πολεμιστής στο στρατό του Γκραντ, σωστό λιοντάρι. Τι σόι άνθρωπος είναι? Έχει όλα τα χαρίσματα. Ικανός, άξιος, αποφασιστικός. Ο κόσμος λέει πως είναι ψυχρός και ακατάδεκτος. Έτσι νομίζουν, γιατί είναι λιγομίλητος. Μιλάει πολύ σπάνια. Μα έτσι είναι όλοι τους οι μάνων. Μην ξεχνάς πως οι προγονείς τους ήταν τα αφεντικά του τόπου. 200 χρόνια τώρα. Και αυτοί δεν παραλείπουν ευκαιρία να μας το θυμίσουν. Και γιατί πήγε στον πόλεμο αφού είναι τόσο πλούσιος? Δεν κατάφερε να απαλλαγεί? Α, ο Έσρα μάλλον ήταν άλλοτε απλός στρατιώτης πριν από αυτόν τον πόλεμο. Υπηρέτησε πάντα την πατρίδα του. Και πού δεν υπηρέτησε? Παντού. Στον πόλεμο του Μεξικού πήρε προαγωγή για ανδραγαθία και έγινε ταγματάρχης. Εκείνη τη χρονιά πέθανε ο πατέρας του Έιπ. Και αυτός άφησε το στρατό και αφοσιώθηκε στην επιχείρηση των ναυπηγείων. Πήρε τη διεύθυνση, μα δεν έπαψε τη δράση του. Μελέτησε τους νόμους, σπούδασε νομικά και έγινε δικαστής. Ανακατεύτηκε έπειτα στην πολιτική και τον ψήφισαν δήμαρχο. Αυτός ήταν δήμαρχος αν ξέσπασε ο πόλεμος. Προτίμησε όμως το στρατό από το αξίωμα και έφυγε αμέσως για το μέτωπο. Και τώρα είναι πια στρατηγός. Πολύ άξιος άνθρωπος ο κύριός μου Έσρα. Α, πάρα πολύ άξιος. Έχεις δίκιο, Σεθ. Ποιος έχει αντίρρηση? Η πολιτεία μας είναι περήφανη για τον Έσρα. Δεν μπορεί όμως να πει κανείς το ίδιο και για τη γυναίκα του? Κανείς δεν τη χωνεύει εδώ στον τόπο μας. Όλοι τη μισούν. Δεν μοιάζει αυτή με τους μάνων. Λένε πως κρατάει από Γάλλους και Ολλανδούς, αλλά φαίνεται κιόλας πως είναι ξένη. Κάτι παράξενο έχει απάνω της αυτή η γυναίκα. Είναι παράξενη, αλλιώτικη. Ο πατέρας της ήταν γιατρός στη Νέα Υόρκη. Κάποιος άγνωστος γιατρός χωρίς άλλο. Ο Έσρα την παντρεύτηκε χωρίς πρίκα. Και τι μας νοιάζει εμάς αυτή? Εμείς δεν μιλάμε για τη γυναίκα του Έσρα. Με συμπαθάτε, πρέπει να δω τη Λαβίνια, την κόρη του. Θα με ζητάει. Θα πάω από την κουζίνα. Εσείς περιμένετε εδώ. Και αν η γυναίκα του Έσρα θελήσει να σας διώξει και σας ρωτήσει με ποιο δικαίωμα μπήκατε στον κήπο, να της πείτε πως εγώ πήρα την άδεια από τη Λαβίνια να τον συριανίσετε. Τα ακούτε? Ναι. Ναι, ναι. Πώς καμαρώνει ο Σεφ τα αφεντικά του. Το παρακάνημα το Θεό.
Δεν μπόρεσα να μην του τα πω για τη γυναίκα του Έζρα. Δεν κρατήθηκα. Άδικα συγχύζεσαι, γυναίκα. Και ο Σεθ δεν την πολυχωνεύει. Σουτ, πάψε. Κάποιος βγαίνει από το σπίτι. Ας σταθούμε εδώ κοντά στις πασχαλιές να μην μας δουν. Νάτι, η Χριστίνα Μάνων, ψηλή και ακατάδεχτη. Ωραίο χρώμα τα μαλλιά της, μπρούτσινο, μεγάλο το στόμα της και ολόμαυρα φρύδια. Παράξενη γυναίκα. Κατέβηκε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια. Δεν μας είδε. Μα είναι πολύ ωραία γυναίκα, μα την πίστη μου. Την είδες? Δεν είναι καθόλου του γούστου μου τέτοιες ωραίες. Το πρόσωπό της όμως είναι αλήθεια παράξενο. Το πρόσεξες? Αυτό το σκοτεινό, ενιγματικό βλέμμα, σαν να φοράει μάσκα για να κρύβει τις σκέψεις της. Αυτή η ματιά της όμως είναι των μάνων. Έτσι κοιτάζουν όλοι τους. Σιγά σιγά και οι γυναίκες τους το συνηθίζουν και κοιτάζουν με τον ίδιο παράξενο τρόπο. Αν προσέξεις καλά, και ο Σεθ το έχει. Βέβαια, τόσα χρόνια μέσα σε αυτό το σπίτι κυπουρός, όλη του τη ζωή. Δεν θέλουν να μαθαίνει ο κόσμος τα μυστικά τους, τη ζωή τους. Μυστικά? Τι μυστικά, όμως? Θα έχουν κι αυτοί τους σκοτωμένους τους μέσα στην οικογένεια, έτσι δεν είναι? Κάθε σπίτι κρύβει ένα μυστικό. Κι αυτοί ίσως περισσότερα από τους άλλους. Αμός, δεν λες εσύ στη Μίνη για το γέρο αδερφό του Έιμπ Μάνον, τον Ντέιβιντ, εκείνον που παντρεύτηκε τη Γαλλίδα κουβερνάντα? Εκείνη με την μπερδεμένη ιστορία. Πάψε, δούλος το γυναίκα, ορίστε μας. Αυτά θα ξεθάψουμε τώρα. Εγώ ήμουνα τότε σχεδόν παιδί. Άλλοτε τα λέμε αυτά. Πάψτε, έρχεται ο Σεθ. Γίνανε αφεντικά και νέγροι τώρα. Εκείνη η μαγείρισα, η αραπίνα, με διέταξε να της κουβαλήσω ξύλα, σαν να ήμουν δούλος της. Αυτό είναι το ευχαριστώ για την ελευθερία που τους δώσαμε. Έλατε τώρα, φίλοι μου, έλατε να σας δείξω τις περίφημες ροδακινιές μας και πάμε ύστερα να δείτε και τη σέρα μου. Η Λαβίνια δεν είναι πουθενά. Δεν τη βρήκα. Μανάτι, δεν γύρευα τίποτα άλλο. Φοράει ολόμαυρα. Προχωρεί πάντα με σταθερό βήμα, αποφασιστικό. Αυτή είναι η δεσποινής Λαβίνια που την ελέμε Δίνη, η κόρη του Έζρα. Αυτή είναι η Λαβίνια. Δεν μας είδε. Μοιάζει με τη μητέρα της. Το ίδιο παράξενο σκληρό βλέμμα. Δεν έχει όμως τη δική της ομορφιά. Τραβάτε τώρα να καμαρώσετε τις ροδακινιές, φίλοι μου. Σε λίγο θα έρθω. Πάμε. Δίνη, έχω ευχάριστα νέα για σένα. Σπουδαία. Στο τηλεγραφείο λέγανε πως θα υπογραφεί η ανακοχή. Σωθήκαν τα ψέματα. Μας περιμένουν τώρα πια στην επίσημη ανακοίνωση. Είναι σίγουρο πως ο πατέρας σου γρήγορα θα γυρίσει. Το ελπίζω. Καιρός είναι πια. Ναι. Τι θες να πεις εσύ? Τίποτα. Αυτό που είπες κι εσύ. Πού ήσουν προχτές όλη νύχτα? Και χτες, Δίνη, δεν σε είδα καθόλου. Σε γύρευα. Πήγα στη Σέιζελ και του Πίτερ το σπίτι. Α, καλά. Έτσι μου είπε και η Χάνα. Σε είχε ρωτήσει. Μου φαίνεται όμως πολύ περίεργο, γιατί βρήκα τον Πίτερ χτες στο δρόμο και με ρώταγε πού είσαι ή πού κρύβεσαι. Έτσι είπε. Πήγα στην Νέα Υόρκη, Σεθ. Μπράβο. Το φαντάστηκα. Τώρα λες την αλήθεια. Πρόσεξε. Δεν είναι σωστό, Δίνη. Είναι ντροπή. Εσύ ένα κορίτσι από τέτοιο σπίτι. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι λες. Καλά, Δίνη, καλά. Όπως νομίζεις. Κάτι όμως σκέφτηκα, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό, και ήθελα να σου μιλήσω, να σε προειδοποιήσω. Αυτή η σκέψη με βασανίζει. Ίσως και εσένα να σε βασανίζει η ίδια σκέψη. Έτσι πιστεύω.
Τίποτα δεν με βασανίζει σας. Να με προειδοποιήσεις. Για τι πράγμα? Μα δεν είναι σπουδαίο. Μπορεί όμως και να έχω δίκιο. Μπορεί να το μάθεις. Αν έχω δίκιο, πρέπει να το ξέρεις. Να, γι' αυτόν τον Μπραν, τον καπετάνιο, θέλω να σου πω. Τι θέλεις να μου πεις γι' αυτόν? Κάτι που εγώ μόνο πρόσεξα εδώ μέσα. Γιατί μπα, ο Πίτερ και η Έζιελ έρχονται. Έστριψαν στον δρόμο. Θα τα ξαναπούμε, Βίνι. Ύστερα. Τώρα δεν προλαβαίνω. Με περιμένουν και οι φίλοι μου. Ο Αμός με τη Λουίζα και... Θα είμαι εδώ. Έλα μόλις φύγουν. Μα τι θέλουν τώρα ο Πίτερ και η Έζιελ? Δεν έχω όρεξη να δω κανένα. Πήγαινε μέσα γρήγορα. Εγώ θα κοιτάξω να τους ξεφορτωθώ. Όχι. Θα τους δεχτώ. Καλά. Πάω. Γεια σας. Πολύ χαίρομαι που ήρθατε. Τι γίνεσαι, Πίτερ? Τι κάνεις, Έιζα? Πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις, Βίνι? Μου φαίνεται σαν να έχω χρόνια να σε δω. Δεν νομίζεις? Ελπίζω να μην ήσουν άρρωστη. Μπα, ένα δυνατό κρυολόγημα, τίποτα άλλο. Διάβολε. Είναι επικίνδυνα τα κρυολογήματα. Πολύ επικίνδυνα. Σου πέρασε? Ναι, μάλλον. Καθίστε. Γιατί δεν κάθεστε? Εγώ βιάζομαι, Βίνι. Ο Πίτερ μπορεί να μείνει λίγο, αν θέλεις. Πέρασα να μάθω αν έχεις νέα του Όριν. Δεν πήρα άλλο γράμμα από εκείνο που σου δείξα. Και πέρασε τόσος καιρός. Μήνες έχω να λάβω ειδήσεις του. Μπορεί να βρει κι άλλο κορίτσι. Και μένα να με ξέχασε. Τι σημασία έχει αν δεν γράφει ο Όριν? Ποτέ δεν ήταν τακτικός στην αλληλογραφία. Αυτό το ξέρω, μα δεν πιστεύω να είναι πληγωμένος. Βίνι, τι λες? Ασφαλώς όχι. Ο πατέρας θα μας το έγραψε. Και βέβαια, μην είσαι ανόητη, Έιζελ. Ο Όριν όμως έπρεπε πια να έχει γυρίσει. Έμαθες τα ευχάριστα νέα, έτσι δεν είναι? Ο Πίτερ δεν θα ξαναπάει στο μέτωπο. Τι ευτυχία! Το τραύμα μου έκλεισε και θεώρησα το φίλο πορείας μου για αύριο. Θα πρέπει να φύγω. Μα πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί. Δεν θέλω να παραστήσω τον ήρωα. Δεν βιάζομαι τόσο να ξαναγυρίσω. Α, όχι, αρκετά. Τι χαρά! Θα ξαναδούμε τον Όριν. Λοιπόν, Βίνι, φεύγω. Με περιμένει η Έμιλη. Αντίο. Να προσέξεις το κρυολόγημα και έλα γρήγορα να μας δεις. Ακούς? Και να σε καλή με τον Πίτερ. Είναι αθώος ο καημένος. Σαν αρνάκι. Έχει κάτι να σου πει. Ένα μυστικό. Κουτό, κορίτσι. Ανυπόφορο. Χάσω από εδώ. Αντίο σας. Η Έιζελ ανησυχεί με τη σιωπή του Όριν. Πιστεύεις αλήθεια πως την αγαπά? Δεν ξέρω την αγάπη. Ούτε θέλω να το μάθω. Τη συχαίνω με την αγάπη. Δεν είσαι στα καλά σου, Λαβίνια. Ε? Είναι φανερό. Δεν έχεις κέφι. Καλύτερα να μην σου πω αυτό που αποφάσισα να σου ζητήσω σήμερα. Βέβαια. Καλύτερα όχι. Μου το έχεις ξαναζητήσει εδώ και ένα χρόνο πάλι, Πίτερ. Τότε που ήρθες με άδεια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και μου είπες να περιμένω να τελειώσει ο πόλεμος πρώτα. Ο πόλεμος τελείωσε, Λαβίνια. Δεν θα παντρευτώ, Πίτερ, κανένα. Μ' ακούς? Πρέπει να μείνω κοντά στους δικούς μου. Ο πατέρας με χρειάζεται. Μα τον φροντίζει η μητέρα σου. Εμένα έχει ανάγκη όμως. Με συγχωρείς, Πίτερ. Μπα, δεν πειράζει. Τα λόγια μου θα σου θυμίζουν την ηρωίδα κάποιας νουβέλας. Κι όμως αγαπώ σαν αδερφό, Πίτερ. Μη σου φαίνει παράξενο. Τέτοιον αδερφό δεν θα το ήθελα ποτέ να τον χάσω. Με καταλαβαίνεις? Έτσι αισθανόμουν από μικρή για σένα. Από τότε που παίζαμε όλοι μαζί. Εσύ, ο Όριν, η Έζελ και εγώ. Σε παρακαλώ, μην επιμένεις. Δεν μπορώ να αλλάξω αισθήματα. Δεν επιμένω, Λαβίνια. Πώς το φαντάστηκες? Αλλά δεν απελπίζομαι φυσικά. Με τον καιρό θα αλλάξεις γνώμη. Εξών και αγαπάς κάποιον άλλο. Μη λες κουταμάρες, Πίτερ. Μα τότε, Λαβίνια, τι γυρεύει αυτός ο μυστηριώδης καπετάνιος που μπαίνει σπίτι σας? Αυτόν. Μα πώς. Πώς σου πέρασε από το μυαλό? Αυτόν. Δεν τεράζεσαι άδικα. Ήθελα να πω πως ο κόσμος πιστεύει ότι σε κορτάρει. Ο κόσμος δεν ξέρει τι λέει. Καλά θα κάνει ο καθένας να κοιτάξει τη δουλειά του και να μαζεύει τη γλώσσα του. Ώστε δεν ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν? Συχαίνομαι που τον βλέπω. Α, για φαντάσου. Χαίρομαι που το ακούω, Λαβίνια. Πολύ χαίρομαι. Τον φοβόμουν αυτόν. Έχω ακούσει πως αρέσει τα κορίτσια. Γιατί φαίνεται να είναι ένας σακλορομαντικός κορτάκιας. Μοιάζει μάλλον με ποιητή ή χαρτοπαίχτη παρά με καπετάνιο. Δεν νομίζεις? Μια ματιά του ρίξα μόνο κάποτε εδώ στον κήπο. Νομίζω την τελευταία φορά που ήρθε. Μου φάνηκε αρκετά αστείος, μάλιστα. Κάποιον μου θύμισε. Για στάσου να δεις ποιον.
Μπα. Όχι, κανένα από τους γύρω ασφαλώς. Αυτός είναι από τη Δύση. Ο Χάμελο παππούς μου τον ήξερε. Τον είχε γνωρίσει στη Νέα Υόρκη και τον βρήκε χαριτωμένο, τον συμπάθησε. Η μητέρα εκεί τον γνώρισε, στον παππού. Τι άνθρωπος είναι, Λαβίνια? Ποιος είναι? Δεν ξέρω πολλά γι' αυτόν, όσο και αν φαντάζεσαι πως. Μου διηγήθηκε την ιστορία της ζωής του κάποτε. Κάποτε προσπαθούσε να με συγκινήσει, μάλιστα. Μα δεν του δώσα καμιά προσοχή. Από μικρός ταξίδευε, ήταν ναυτικός. Πήγε στην Καλιφόρνια για χρυσάφι. Γύρισε όλο τον κόσμο. Έζησε κάποτε σε ένα νησί στις θάλασσες του Νότου. Έτσι λέει. Και του μείναν οι ρομαντικές αναμνήσεις χωρίς άλλο από τότε. Ο ρομαντισμός για τους ελαφρόμυαλους που τον πιστεύουν. Αυτή είναι η δουλειά του, Πίτερ. Πουλάει ρομαντισμούς. Αυτό είναι το εμπόρευμά του. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτόν. Να σου πω, ούτε κι εγώ. Υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα θέματα. Έρχεται η μητέρα σου. Αυτή. Α, σε βρήκα επιτέλους, Βίνι. Μα πού ήσουνα? Πίτερ, τι κάνεις, δεν σε πρόσεξα? Καλά, ευχαριστώ, κυρία Μάνον. Πέρασα για λίγο για να δω τη Βίνι. Μα άργησα, θα πηγαίνω τώρα. Τι λες, Λαβίνι? Ναι, όπως θέλεις, Πίτερ, πήγαινε. Αντίο, Πίτερ. Αντίο. Χαίρετε, κυρία Μάνον. Αντίο, Πίτερ. Μα γιατί φέρεσαι τόσο απότομα στον αφοσιωμένο μικρούλι σου τον καημένο? Δεν έβλεπα την ώρα να σε δω, Βίνι. Ανησύχησα. Χθες το βράδυ που γύρισα από τη Νέα Υόρκη θα είχες πλαγιάσει χωρίς άλλο. Ναι, είχα πλαγιάσει. Μα εσύ διαβάζεις πολλή ώρα πριν κοιμηθείς, το συνηθίζεις. Δοκίμασα την πόρτα της καμαράς σου, μα ήταν κλειδωμένη. Έμεινες κλειδωμένη όλη η μέρα. Ήμουνα σίγουρη πως απέφευγες να με δεις. Η Άννη όμως μου είπε πως είχες πονοκέφαλο. Σου πονούσε αληθινά το κεφάλι? Όχι. Ήθελα να μείνω μόνη, για να σκεφτώ ορισμένα πράγματα. Και σαν τι αν επιτρέπετε? Δεν ξέρω. Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί που τριγυρίζουν στον κήπο μας? Κάτι οι φίλοι του Σεθ, του Κυπουρού. Και επειδή είναι φίλοι αυτού του γεροβλάκα, έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν μέσα σε ξένα σπίτια? Εγώ έδωσα την άδεια στο Σεθ να του σεριανίσει τον κήπο. Και από πότε απόκτησες αυτό το δικαίωμα? Μόνη σου, χωρίς να με ρωτήσεις? Μα έλειπες, μητέρα, όταν με παρακάλεσε ο Σεθ. Πού να σε βρω να σε ρωτήσω? Ήσουν στη Νέα Υόρκη, στον παππού. Αλήθεια, είναι καλύτερο ο παππούς? Ήταν πολύ άρρωστος, φαίνεται, όλο τον περασμένο χρόνο. Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Σύντομα θα αρχίσει, μου φαίνεται, πάλι να ξαναβλέπει τους αρρώστους του. Το ελπίζει τουλάχιστον. Έκοψα αυτά τα λουλούδια, βλέπεις. Περιποιήθηκα λίγο τον οικογενειακό μας τάφο. Κάθε φορά που τον αντικρίζω ύστερα από ένα ταξίδι, μου φαίνεται σαν ένα τάφος και αυτό το σπίτι. Επίσημο σαν μαυσολείο. Αυτή η κάτασπρη αρχαία στοά, η βιβλική που σου θυμίζει ειδόλα λατρικό ναό, μοιάζει με μάσκα. Είναι τόσο ατέριαστη με την υπόλοιπη γκρίζα πουριτανική αυστηρότητα του κτηρίου, με την ασκήμια του. Μονάχα η φαντασία του Abe Mannon μπορούσε να συλλάβει μια τόσο τερατώδη αρχιτεκτονική. Έστησε, λες, το ναό του μίσους του εδώ μέσα. Το σύμβολο του μίσους. Να με συγχωρείς, Λαβίνια, αλλά ξέχασα πως εσένα σου αρέσει. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει κι αλλιώς? Ταιριάζει τόσο στην ιδιοσυγκρασία σου αυτό το σπίτι. Θα πρέπει να βάλω στο νερό αυτά τα λουλούδια. Α, ναι, ναι. Ήθελα να σου πω, μην το ξεχάσω, πως συνάντησα τον πλοίαρχο Μπραντ στη Νέα Υόρκη. Μου είπε πως πιστεύει σήμερα να είναι εδώ στην πόλη μας. Θα έρθει γιατί το καράβι του είναι στο λιμάνι. Με ρώτησε αν μπορεί να σε επισκεφθεί και του είπα πως μπορεί και τον κάλεσα να δειπνήσει μαζί μας. Δεν σε ευχαριστεί αυτό, Βίνι? Ή μήπως είσαι πιστή και αφοσιωμένη παντοτινά στον ωραίο σου Πίτερ, στο μοναδικό σου φίλο? Γι' αυτό λοιπόν έκοψες λουλούδια, για τον ερχομό του. Θα έμαθες όμως ασφαλώς τα νέα, δεν είναι έτσι? Ο πατέρας γρήγορα ξαναγυρίζει. Θα τον έχουμε πάλι κοντά μας. Ακούσαμε τόσες διαδόσεις τώρα τελευταία. Αυτό το νέο κόμμα δεν είναι επίσημο, δεν είναι έτσι? Το κανόνι στο φρούριο δεν τ' άκουσα ακόμα να στέλνει το μήνυμα. Δεν θα αργήσεις να τ' ακούσεις. Και βέβαια, το ελπίζω και το περιμένω όπως και εσύ. Πώς τολμάς να το λες? Σε θαυμάζω. Μα γιατί? Δεν σε καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ να μην παίρνεις αυτό το ύφος όταν μου μιλάς. Τ' ακούς? Αν έχεις σκέφη για καυγά, κόπιασε μέσα στο σπίτι.
Εδώ μπορεί να κρυφακούνε. Μανά του. Δεν στο έλεγα. Να ο Γεροσέθο προκομμένο στέκει εκεί στην άκρη. Προσπαθεί να μας ακούσει. Εγώ πάω. Θα πλαγιάσω λίγο να ξεκουραστώ. Από καιρό θέλω να σου μιλήσω, μητέρα. Από πάρα πολύ καιρό. Όποτε θέλεις. Απόψε, όταν θα φύγει ο πλοίαρχος Μπραντ και θα είσαι ελεύθερη. Θα είμαι στη διάθεσή σου. Μα τι έχεις να μου πεις? Σύντομα θα το μάθεις. Αχ, σ' αρέσει τόσο το μυστήριο, Βίνι. Να τυλίγεις πάντα με μυστήριο και το παραμικρό. Έλα, Σεθ. Τι ήθελες λοιπόν να μου πεις για τον πλοίαρχο Μπραντ? Τι θα με συμβούλευες? Θέλω να τα μάθω όλα γι' αυτόν, όσα μπορώ. Γιατί φαίνεται πως έχει τη διάθεση να μου κάνει έρωτα. Γι' αυτό θα έρθει. Ναι. Το λες σαν να μην με πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ό,τι προστάζεις. Ό,τι θέλεις να πιστέψω. 60 χρόνια τώρα στην υπηρεσία των μάνων. Το έμαθα το μάθημά μου. Αυτός ο Μπραντ δεν σου θυμίζει κανένα? Πρόσεξες ποιον? Ναι, το πρόσεξα από την πρώτη στιγμή. Μόλις τον πρωταντίκρισα. Δεν ξέρω όμως ποιον. Ποιον λες εσύ? Τον πατέρα σου, Βίνι. Δεν του μοιάζει? Τον πατέρα μου? Όχι, αδύνατο. Ναι, του μοιάζει. Στο πρόσωπο ίσως. Γι' αυτό μου φάνηκε πως τον ήξερα, πως τον έχω ξαναδεί. Και το έβρισκα παράξενο. Το ένιωσα. Όχι, δεν το πιστεύω. Γελιέσαι χωρίς άλλωσες. Αυτό θα ήταν. Και δεν μοιάζει μόνο του πατέρα σου, Δίνη, μα και του Όριν, του αδελφού σου και σ' όλους τους μάνων που γνώρισα. Μα πώς δεν καταλαβαίνω. Περισσότερο από όλους όμως μου θυμίζει το συγχωρεμένο τον αδερφό του παππού σου, του μάνων. Το Ντέιβιντ. Έχεις ακουστά για τον Ντέιβιντ, μάλλον, Βίνι? Όχι πολλά, βέβαια. Ξέρω πως δεν επιτρέπουν να μιλήσει κανείς γι' αυτόν στην οικογένειά τους. Ή μάλλον δεν το επιτρέπουν. Από τότε που έφυγε, από εκείνη την ημέρα. Μα κάτι θα πήρε ταυτί σου. Κάποιο κουτσουμπολιό. Δεν γίνεται. Αν και όλα αυτά έγιναν πριν γεννηθεί. Ξέρω πως αγάπησε εκείνη την καλή γκουβερνάντα της αδερφούρας του πατέρα μου που πέθανε. Και πως αναγκάστηκε να την παντρευτεί γιατί περίμενε παιδί, ήταν έγκυος. Ο παππούς τους έδιωξε από το σπίτι και τους δύο. Και έπειτα κρέμισε από τα θεμέλια το σπίτι του και έκτισε του το δω. Γιατί δεν ήθελε να ζει πια εκεί που ο αδερφός του ντρόπιασε την οικογένεια. Μα τι έχουν να κάνουν όλα αυτά? Μη βιάζεσαι, στάσου. Μετά που τους έδιωξε, εκείνοι παντρεύτηκαν και ταξίδευσαν. Μερικοί είπανε πως πήγαν στις δυτικές πολιτείες, μα κανείς δεν έμαθε την αλήθεια. Ο παππούς σου μόνο κάποτε, ο συγχωρεμένος, ο Έιμπ μάλλον, με εμπιστεύτηκε πως η γυναίκα του αδερφού του γέννησε αγόρι. Αυτό μου είπε. Υποψιάζομαι πως αυτό το παιδί, Βίνι, είναι... Πόσο χρονών είναι αυτός ο Μπραντ? 36 νομίζω. Ναι, αυτός θα είναι. Και το όνομά του ακόμα είναι περίεργο. Αλόκοτο όνομα αυτό το Μπραντ. Δεν το έχω ξανακούσει. Κάτι άλλο είναι. Κανένα χαϊδευτικό, κανένα παρατσούκλι. Έχει κόψει καμιά συλλαβή για πιο σύντομα, δεν ξέρω. Θυμάσαι πως λέγανε τη Γαλλίδα γκουβερνάντα, Βίνι? Μαρί Μπραντόν. Ακολουθείς τη σκέψη μου? Μη λες κοταμάρισες. Θα λεγόταν Μάνον αν ήταν αυτός. Και θα περηφανευότανε κιόλας. Θα έχει το σκοπό του για να το κρύβει. Δεν θα παρουσιαζόταν με τέτοιο όνομα εδώ μέσα. Δεν συμφωνείς? Αν ο πατέρας σου μάντευε το σύνεο... Όχι, αδύνατο. Ο Θεός δεν θα το επιτρέψει ποτέ. Θα ήταν φοβερό ένα τέτοιο πράγμα μέσα στα άλλα. Ούτε θέλω να το σκέφτομαι, μ' ακούς? Ούτε να το σκέφτομαι. Πόσα
αποφάσισες να μου πεις ένα τέτοιο πράγμα? Έλα τώρα, ησύχασε Βίνη. Δεν είναι ανάγκη να θυμώνεις με μένα. Μου φάνηκε κάπως περίεργο. Αυτό είναι όλο. Το βλέμμα του, το όνομά του. Και αν αγαπάς τον πατέρα σου, θα πρέπει να το εξακριβώσεις. Πώς μπορώ να το εξακριβώσω, Σεθ? Να του μιλήσεις, να τον πιάσεις στα λόγια, να του πεις ξεκάθαρα. Σαν να το ξέρεις, σαν να σου απόλυτα σίγουρη για τη συγγένεια. Και θα δεις πως θα το πάρει. Μπορεί να προδοθεί μόνος του. Α, μα μου φαίνεται κιόλας πως έρχεται. Βέβαια, νάτος που πλησιάζει. Έτσι που περπατάει, θυμίζει ακόμα πιο πολύ το μακαρίτη Ντέιβιτ Μάνον, τον πατέρα του ίσως. Αν δεν ήξερα πως είναι αυτός ο Μπραντ, θα πίστευα πως ο Ντέιβιτ φρικολάκιασε και ερχόταν κατά εδώ. Λοιπόν, το νου σου, εγώ πάω στη δουλειά μου. Σας χαιρετώ, δεσποινής Λαβίνια. Να με συγχωρείτε που έρχομαι έτσι απότομα, χωρίς ίσως να κρατήσω τους τύπους, μα η μητέρα σας μου είπε πως... Το ξέρω, κύριε Μπραντ. Θα λείψει για λίγο και με παρακάλεσε να σας κρατήσω συντροφιά. Τότε είμαι τυχερός, μα την αλήθεια. Ελπίζω να μην βιαστεί τόσο να γυρίσει και να μην στέκει κοντά μας αφρουρός να μας παραμονεύει. Δεν είχα ως τώρα την ευκαιρία να μείνω μόνος μαζί σας, εκτός από εκείνη τη νύχτα που περπατήσαμε ως αργά στο φως του φεγγαριού. Θυμάστε? Πώς σας φάνηκε το νέο για την ανακοχή, πλοίαρχε? Περιμένουμε πια τον πατέρα από στιγμή σε στιγμή. Γιατί δεν κάθεστε? Ω, σας ευχαριστώ. Βέβαια θα είναι μεγάλη χαρά να δεχτείτε τον πατέρα σας, να τον ξαναδείτε. Η μητέρα σας μου είπε πόσο του είστε αφοσιωμένοι, πόσο τον αγαπάτε. Αλήθεια? Αγαπώ τον πατέρα μου περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο. Θα έκανα οτιδήποτε, μα οτιδήποτε για να τον προστατέψω από κάθε κακό. Τον αγαπάτε πιο πολύ από τη μητέρα σας? Ναι. Μα το βρίσκω πολύ φυσικό. Τα κορίτσια αισθάνονται περισσότερη τρυφερότητα για τον πατέρα τους πάντα, ενώ τα αγόρια για τη μητέρα. Φανταζόμουν μόνο πως εσείς θα είσαστε μια κτυπητή εξαίρεση σε αυτόν τον κανόν. Γιατί? Γιατί μοιάζετε τόσο πολύ της μητέρας σας. Το πρόσωπό σας είναι απαράλλακτο με το δικό της. Και τα μαλλιά σας. Θα έχετε προσέξει τα μαλλιά σας. Σαν της μητέρας σας. Δεν τα συναντάει κανείς πουθενά. Μα πουθενά. Μόνο μια γυναίκα που γνώρισε έχει τα ίδια. Μόνο μια. Θα σας φανεί ίσως παράξενο, μα η γυναίκα αυτή ήταν η μητέρα μου. Α. Ναι, είχε σπάνια μαλλιά. Όπως και η δική σας. Μακριά ως τα γόνατα. Και βαθιά μεγάλα θλιμμένα μάτια. Καταγάλανα σαν το καραβαϊκό πέλαγος. Τι θέλετε να πείτε? Πως μοιάζω της μητέρας μου? Όχι, καθόλου δεν της μοιάζω. Όλοι το ξέρουν πως είμαι ίδια ο πατέρας μου. Αν δεν πιστεύω να θυμώσατε, δεσποινής Λαβίνια, με τα λόγια μου. Επειδή είπα... Όχι, δεν θυμώσατε, δεν είναι έτσι? Δεν θυμώσατε? Σας βρίσκω πολύ παράξενη σήμερα, Λαβίνια. Με συγχωρείτε για το θάρρος μου, αλλά εγώ είμαι ναυτικός, ξέρετε. Έζησα σχεδόν όλο τον καιρό στη θάλασσα, στα καράβια, και συνήθισα να μιλάω ντόπρα, ξάστερα, χωρίς περιστροφές. Θέλω να μου πείτε τι σας έκανα. Σε τι σας πείραξα? Γιατί τα έχετε μαζί μου? Αν σας πρόσβαλα χωρίς να το θέλω, πιστέψτε με πως δεν ήταν καθόλου αυτός ο σκοπός μου. Δεν επιθυμώ με κανένα τρόπο να υπάρξει καμιά παρεξήγηση μεταξύ μας. Με κανένα τρόπο. Κολακεύομαι να πιστεύω πως σας αρέσω, πως σας άρεσα μάλλον. Ξεχάσατε εκείνη τη νύχτα τον περίπατό μας στην παραλία? Δεν την ξέχασα. Η μητέρα μου σας είπε τότε πως είχατε το δικαίωμα να με φιλήσετε. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι εννοείτε? Α, τώρα κατάλαβα. Ελάτε τώρα, Λαβίνια. Δεν φαντάζομαι να νομίζετε πως θα τη ζητούσα και την άλλη. Δεν θα τη ζητούσατε? Μα, όχι. Εγώ, βλέπετε, δεν έχω ανατραφεί με τόσο αυστηρές αρχές και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τη ζητήσω την άδεια γι' αυτό. Εγώ πάντως έπρεπε, δεν έπρεπε, δεν το έκανα και δεν το μετανιώνω διόλου. Φλιαρούσα αδιάκοπα εκείνη τη νύχτα, έτσι θυμάμαι. Θα σας ζάλισα με τις ατέλειωτες περιγραφές των καραβιών, με τον έρωτα που έχω σε αυτά και στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι? Ψηλά, κάτασπρα τρεχαντήρια που σκίζουν τη θάλασσα. Έτσι ακριβώς τα λέγατε τα καράβια. Θυμάστε? Σας θύμιζαν όμορφες, χλωμές γυναίκες. Έτσι μου είπατε.
και τονίσατε πως τ' αγαπάτε πιο πολύ και από την πιο αγαπημένη γυναίκα. Είναι αλήθεια, πρίαρχε Μπράβο? Ασφαλώς, εννοούσα όμως πριν γνωρίσω εσάς, Λαβίνια. Πριν γνωρίσω εσάς. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό λοιπόν μου κρατάτε κακία. Έπρεπε να το μαντέψω. Οι γυναίκες ζηλεύουν τα καράβια και κοιτάζουν καχύποπτα τη θάλασσα πάντα. Τη θεωρούν αντίπαλο. Ξέρουν πως μπορεί να τους κλέψει τον άντρα που αγαπούν. Έπρεπε να το καταλάβω πως τα φλογερά μου ρητορικά ξεσπάσματα για τη θάλασσα και τη ζωή του θαλασσινού θα σας άφηναν μάλλον αδιάφοροι εκείνο το βράδυ. Τα τρεχαντήρια είναι πολύ παλιά ιστορία, χιλιοϊπωμένη για την κόρη ενός ναυπηγού. Αν δεν γελιάμαι όμως, δείξατε κάποιο ενδιαφέρον, μια συγκίνηση όταν σας μίλησα για τα νησιά της θάλασσας του Νότου. Εκεί που βρέθηκα κάποτε να βαγώ στο πρώτο μου θαλασσινό ταξίδι. Θυμάμαι με τι θαυμασμό μιλούσατε για τις γυμνές ηθαγενείς γυναίκες εκείνων των νησιών. Μου είπατε πως αυτές είχαν βρει το μυστικό της ευτυχίας, γιατί δεν πίστευαν πως η αγάπη είναι αμαρτία. Θα θυμάστε όλα αυτά? Ω Θεέ μου. Και βέβαια έτσι πιστεύουν και ζουν σε μια μακαριότητα, σε ένα αληθινό παράδεισο, εκεί που ζούσαν οι πρωτόπλαστοι πριν μάθουν την αμαρτία. Δεν μπορείτε να την ονειρευτείτε αυτή την ολοπράσινη ομορφιά των νησιών τους, Λαβίνια. Δεν μπορείτε αν δεν τη δείτε με τα μάτια σας αυτή την καταγάλανη θάλασσα. Τα σύννεφα να κρέμονται από τις βουνοκορφές, ο ήλιος να χαϊδεύει το κορμί σου και να ανάβει το αίμα σου. Τα κύματα να αγκαλιάζουν τους ύφαλους και πιο πέρα η θάλασσα με το παντοτινό τραγούδι της να συνοδεύει σαν ανούρισμα τα όνειρά σου, τις λακτάρες σου. Ευλογημένα νησιά, έτσι θα τα έλεγα. Εκεί ξεχνάς την ανθρώπινη ματαιοδοξία, κάθε μικρότητα, την απληστία για την εξουσία, κάθε βρωμερό και ανάρμοστο σχέδιο. Και τα βρωμερά και ανάρμοστα σχέδια του έρωτα ακόμα. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Τι θέλετε να πείτε? Τίποτα. Σκεφτόμουν αυτά τα ευλογημένα νησιά σας. Κι όμως εσείς μου είπατε πως ονειρευόσαστε να τα δείτε. Όταν θα τα θυμάμαι τώρα πια, θα έχω εσάς πάντα στο νου μου. Θα αναπολώ τη βραδιά που περπατήσατε πλάι μου με τα μαλλιά που ανέμιζαν από το θαλασσινό αγέρα, με τη γεύση της τρικυμίας στα χείλη, με τη λάμψη του φεγγαριού στα μάτια. Λαβίνια, μη μου αγγίζετε. Πώς τολμάτε? Ψεύτη. Τι ποτένιε. Μα τι περιμένει κανείς? Φτηνές αισθηματολογίες. Τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς από το γιο μιας τυποτένιας γκουβερνάντας? Τι πες? Αν άκουσα καλά, για πρόσεξε πως μιλάς, βρωμοθήλικο, γιατί μα την πίστη μου θα ξεχάσω πως είσαι γυναίκα. Κανένας από το σωή των μάνων δεν μπορεί να προσβάλλει τη μητέρα μου. Είναι αλήθεια λοιπόν? Είναι αλήθεια? Είσαι στο γιος της? Ο γιος της γκουβερνάντας? Ναι, είμαι. Και τι είμαι αυτό αν είμαι? Νιώθω περήφανος γι' αυτό. Αισθάνομαι μόνο ντροπή γιατί τρέχει στις φλέβες μου αίμα των μάνων. Αυτό το βρωμερό, μολυσμένο αίμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μ' άφησες να σ' αγγίξω, ε? Δεν καταδέχεσαι το γιο μιας δούλας, ε? Με ήθελες όμως πριν το μάθεις, με επιθυμούσες. Ψέματα! Το έκανα για να ξεσκεπαστείς, να ακούσω την αλήθεια από το στόμα. Όχι, όχι, μόνο από τη στιγμή που έμαθες ποιος ήμουν. Φαντάζομαι με τι ψέματα θα σε φούσκωσε ο πατέρας σου για τη μάνα μου. Αλλά μα το Θεό, Λαβίνια, τώρα θα μάθεις όλη την αλήθεια. Τώρα που ξέρεις ποιος είμαι. Όχι. Και θα δεις αν εσύ ή κανείς άλλος από τη βρωμερή γενιά των μάνων μπορεί ούτε να την ατερίσει καν τη μητέρα μου. Όχι, 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 δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν θέλω να μάθω. Είσαι δειλή, Λαβίνια. Σαν όλους τους μάνων, τρέμεις την αλήθεια. Δεν έχεις τη δύναμη να την αντιμετωπίσεις. Παραδέξου το. Βάζω στοίχημα πως ο πατέρας σου δεν σου είπε πως ο παππούς σου, Abe Mannon, όπως και ο αδερφός του, ερωτεύτηκε και αυτό στη μητέρα μου. Είναι ψέμα. Είναι η μόνη αλήθεια. Ναι, την αγάπησε. Και γι' αυτό εκδικήθηκε έτσι ταπεινά τον αδερφό του, τον πατέρα μου. Από μανία τον ζήλευε. Τον έδιωξε, τον αποξένωσε από την ίδια του την περιουσία. Και του στέρισε και τα δικαιώματα από την επιχείρηση που είχαν κληρονομήσει. Τον έκλεψε. Δεν τον έκλεψε. Αγόρασε το μεριδιό του. Τον επίεσε με απειλές να το πουλήσει στο 1/10 της αξίας του. Αυτό θέλεις να πεις? Ήξερε πως ο πατέρας και η μητέρα μου πέθαναν της πείνας. Ο πατέρας τάφαγε και τα λίγα αυτά χρήματα. Τα σκόρπισε. Έπινε. Ήταν δειλός σαν όλους τους μάνων. Φοβήθηκε την περιφρόνηση του κόσμου. Ντρεπόταν και τους απόφευγε όλους. Έγινε μισάνθρωπος. Άρχισε να ντρέπεται για τη μητέρα μου και για μένα. Ξέπεφτε, όλο ξέπεφτε ήθηκα. Λύγησε κάτω από το ασήκωτο βάρος. Και όλο έπινε, ήταν η παρηγοριά του. Η μητέρα μου δούλευε και τον συντηρούσε. Ακόμα θυμάμαι όταν τον έφεραν μεθυσμένο από την ταβέρνα που ήταν κοντά στο σπίτι μας.
σοριαζόταν στο κατόφλι της πόρτας ανέστητος, σε ένα αληθινό κουρέλι. Κάποια νύχτα, θα ήμουν τότε 7 χρονών, γύρισε σπίτι φοβερά μεθυσμένος, τρελός. Χτύπησε τη μητέρα μου στο πρόσωπο. Ήταν η πρώτη φορά που τη χτυπούσε. Θόλωσε το μυαλό μου. Του ρίχτηκα και τον βάρεσα με την τσιμπίδα που άρπαξα από το τζάκι. Του σφάσα το κεφάλι. Η μητέρα, κατατρομαγμένη, με πήρε αμέσως από κοντά του και με έκρυψε. Και έπειτα άρχισε να κλαίει. Να κλαίει για εκείνον. Γιατί τον αγαπούσε πάντα. Μα γιατί επιμένεις να μου διηγηθείς όλα αυτά? Σου είπα, δεν θέλω να ακούσω. Θα ακούσεις και θα καταλάβεις, μη βιάζεσαι. Για πολλές μέρες έμεινε ακίνητος ο πατέρας μου ύστερα από αυτό. Δεν μιλούσε σε κανένα. Δεν έβλεπε, τα είχε χαμένα. Κάποια στιγμή που είμαστε μόνοι οι δυο μας, μου ζήτησε να τον συγχωρέσω γιατί την είχε χτυπήσει. Μα εγώ τον μισούσα και δεν ήθελα να το ξεχάσω. Και έπειτα ένα βράδυ βγήκε από το σπίτι και δεν ξαναγύρισε. Το άλλο πρωί τον βρήκαν κρεμασμένο, σε ένα χειρόνα. Ήταν η πιο σωστή πράξη της ζωής του. Λες ψέματα. Κανένας μάνων δεν θα μπορούσε ποτέ να... Έτσι λες, βέβαια. Είναι όλοι τους ευγενικοί αφεντάδες, τιμημένοι άρχοντες. Έτσι φαντάζεσαι. Άκουσε όμως και θα καταλάβεις. Η μητέρα μου έραβε και με ζούσε και με έστελε στο σχολείο. Ήταν πολύ αυστηρή. Με κατηγορούσε για την αυτοκτονία του πατέρα μου. Μου έλεγε πως εγώ είχα φταίξει. Είχε όμως ορκιστεί εμένα τουλάχιστον να με κάνει κύριο, όπως ήταν και εκείνος. Και ας ψωμοζητούσε και αζητιάνευε. Δεν τα κατάφερε, όπως βλέπεις. 17 χρονών τόσκασα και έγινε ναυτικός και ξέχασα την ύπαρξή της. Ξέχασα πως είχα μητέρα. Μόνο το όνομά της κράτησα και αυτό όχι ολόκληρο. Μπραντ, όχι Μπραντό. Ήταν εύκολο το Μπραντ για τη δουλειά μου στα καράβια. Εύκολο και σύντομο. Και έπειτα δεν ήθελα το όνομα των μάνων. Με βάραινε. Την είχα ξεχάσει ως πέρυσι ακόμα που γύρισα πίσω από την Ανατολή. Της έγραφα πότε πότε και της έστενα λεπτά όταν μου περίσευαν. Μα την είχα ολότελα ξεχάσει. Και έτσι ήταν το ίδιο. Όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη, τη βρήκα ετοιμοθάνατη από αρρώστια και πείνα. Και έμαθα πως όταν έπεσε στο κρεβάτι και ήταν ανήμπορη για κάθε δουλειά και ούτε ήξερε τη δική μου τύχη, παράτησε κάθε ντροπή και εγωισμό και έγραψε στον πατέρα σου, Λαβίνια. Του ζήτησε βοήθεια. Και αυτός δεν καταδέχτηκε ούτε να της απαντήσει. Εγώ γύρισα πολύ αργά και δεν την πρόλαβα. Πέθανε όμως στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου. Κι όμως θα μπορούσε να τη σώσει. Την άφησε άσπραχνο να πεθάνει. Είναι ένοχος όσο και οι δολοφόνοι που δίκαζε και τους έστειλε στην κρεμάλα. Τολμάς να μιλάς έτσι για τον πατέρα μου? Αν ήταν εδώ. Μακάρι να ήταν. Θα του έλεγα ακριβώς τα ίδια. Δεν θα του κρύβα πως ορκίστηκα στο λείψανο της μητέρας μου να εκδικηθώ το θάνατό της. Να τον εκδικηθώ αυτόν τον και ίδιο. Και τώρα χαίρεσαι για το θρίαμβό σου. Δεν είναι έτσι, Μπραντ? Μεταχειρίστηκε στον πιο άτιμο, ύπουλο, άνανδρο τρόπο ότι τέριαζε στο γιο μιας υπηρέτητας. Πάψε. Και θέλεις να εκδικηθείς τώρα τον πατέρα με αυτήν? Βρήκες αυτό το μέσο. Τι πες? Αυτήν? Ποια? Δεν ξέρω τι λες. Θα καταλάβεις πολύ γρήγορα. Και εσύ και αυτή. Έμαθα πια ό,τι ήθελα από σένα. Τώρα πάω να της μιλήσω. Να μιλήσω της μητέρας. Περίμενε εδώ, θα σε φωνάξω. Δεν θα μου δίνεις τώρα και διαταγές? Που να πάρει ο διάολος, δεν είμαι δούλος. Αν ενδιαφέρεσαι για αυτήν καθόλου, κάνε ό,τι σου λέω. Και μη με αναγκάσεις να γράψω στον πατέρα μου. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Στην πίστη μου σου λέω, Λαβίνια, ορκίζομαι στο Θεό πως μόνο εσένα. Εδώ, στο γραφείο του, στο γραφείο του πατέρα την περιμένω. Είναι η πιο κατάλληλη ατμόσφαιρα να της μιλήσω. Το τζάκι, η βιβλιοθήκη, τα παλιά πορτρέτα του Ουάσιγκτον, του Χάμιλτον και του Μάρσαλ στους τοίχους. Είναι αρκετά βαριά εδώ μέσα. Και πάνω από το τζάκι η προσωπογραφία του πατέρα μου, ο Έζρα Μάνον, με τη στολή του δικαστή. Το βλέμμα του τώρα με παγώνει. Μου θυμίζει τόσο τον άλλον, ο Μπραντ. Του μοιάζει. Και νάτι, έρχεται. Ψυχραιμία. Συστυχισμένε πατέρα.
Αυτή η βιαστική είδηση για την ανακοχή, η ανεπίσημη, σου πήρε το μυαλό, Βίνη? Γιατί μα το Θεό δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να με ενοχλήσει όταν αναπαύομαι. Το ήξερες πολύ καλά πως έχω πλαγιάσει και έστειλες την Άννη να με σηκώσει. Σου είπα πως έχω να σου μιλήσω. Και γιατί σε αυτό το δωμάτιο, στο γραφείο που είναι το χειρότερο σε όλο το σπίτι? Το μόνο που αντιπαθώ. Γιατί είναι του πατέρα. Είναι το γραφείο του. Πάλι μιλάς με ενίγματα. Τι καινούριο μυστήριο είναι αυτό? Καλύτερα να καθίσεις, μητέρα. Κάθισε. Καλά. Αν είσαι έτοιμη, σ' ακούω. Θα σου είπε η Άννη πως πήγα να επισκεφθώ την Χέιζελ και τον Πίτερ σπίτι τους, τώρα που έλειπες. Ναι, και μου φάνηκε παράξενο. Εσύ δεν βγαίνεις ποτέ τη νύχτα έξω. Ούτε κοιμάσαι σε ξένο σπίτι, δεν το συνηθίζεις. Πώς αποφάσισες λοιπόν ξαφνικά? Μα δεν πήγα. Μα δεν πήγες? Όχι. Τότε που ήσουνα? Στη Νέα Υόρκη. Είχα κάποια υποψία τον τελευταίο καιρό. Ήθελα να μάθω αν αλήθεια ο παππούς ήταν άρρωστος όλο το χειμώνα. Αν γι' αυτόν έκανες τόσα ταξίδια. Το ξέρω. Ήταν άρρωστος. Και εσύ έμεινε σπίτι του, κοντά του όλο τον καιρό. Μα τώρα τελευταία υποψιάστηκα πως η αρρώστια του παππού δεν ήταν η μόνη αιτία που σε ανάγκαζε να ταξιδεύεις. Και τώρα μπορώ να στα αποδείξω. Όχι. Δεν ήταν αυτή η αιτία. Περίμενα κρυφά έξω από το σπίτι του παππού. Κρύφτηκα και περίμενα. Σε παρακολούθησα. Σε είδα που συναντήθηκες με τον Μπραντ. Και τι είμαι αυτό? Εγώ μόνη μου σου είπα πως τον συνάντησα στο δρόμο, εντελώς τυχαία. Πήγε στο δωμάτιό του. Με παρεκάλεσε να γνωρίσω κάποια φίλη του. Μια κυρία. Στο σπίτι της πήγαμε. Ρώτησα τη Θηρορό. Το δωμάτιο το νίκιασε αυτός με άλλο όνομα. Αλλά τον ανεγνώρισε αμέσως από την περιγραφή μου. Και σένα σε ήξερε. Σε είχε δει. Πήγαινες εκεί συχνά πέρσι το χειμώνα, όπως μου είπε. Αχ, ήταν η πρώτη φορά, η μόνη. Μου επέμενε τόσο. Ήθελε να μου μιλήσει για σένα, έτσι μου έλεγε. Με παρεκάλεσε να τον βοηθήσω να πείσω τον πατέρα σου για το μεγάλο αίσθημά του. Για σένα. Τι ξεδιάντροπα ψέματα είναι αυτά, μητέρα. Είσαι λοιπόν τόσο ύπουλη και ανέστητη. Προσπαθείς με τέτοια μέσα να κρύψεις τη συζυγική σου απιστία. Λιβύνη! Την απιστία σου είπα! Δεν είναι αλήθεια, την απιστία! Ψέματα. Μην επιμένεις να λες ψέματα, μητέρα. Φτάνει. Αρκετά. Σε παρακολούθησα, σου λέω. Ανέβηκα τη σκάλα του σπιτιού. Σε άκουσα απ' έξω από την πόρτα του δωματίου του. Σ' άκουσα να του λες σ' αγαπώ, Άνταμ. Σ' αγαπώ, Άνταμ Μπραντ. Και τον φιλούσες, ξεδιάντροπη. Ξεφτελισμένη. Είσαι μια τυποτένια. Κι ας είσαι η μητέρα μου. Δεν διστάζω να στο φωνάξω. Α, το ήξερα πως με μισείς, Λαβίνια. Το ήξερα. Μα ποτέ δεν πίστευα πως το μίσο σου έφτανε ως εκεί. Ποτέ. Ναι λοιπόν, αφού το θέλεις. Μάθε το. Αγαπώ τον Άνταμ Μπραντ. Τι θα κάνεις? Πως το λες χωρίς καμιά ντροπή? Και δεν σκέφτηκες καθόλου τον πατέρα? Ούτε μια στιγμή? Τον πατέρα που είναι τόσο καλός και σου έχει τέτοια εμπιστοσύνη. Πώς το έκανες? Πώς μπόρεσες να το κάνεις? Αν είχες παντρευτεί κι εσύ έναν άντρα που μισούσες, θα με καταλάβεις. Μην το λες αυτό μπροστά του. Μπροστά στο πορτρέτο του. Πώς τολμάς? Τόπισε, δεν θέλω να σ' ακούω. Θα μ' ακούσεις. Θα σου μιλήσω σαν γυναίκα, όχι σαν μητέρα στην κόρη της. Αυτή άλλωστε η σχέση είναι ανύπαρκτη μεταξύ μας. Με είπες ξεδιάντροπη και ξεφτελισμένη. Έχεις δίκιο. Αυτό ακριβώς νιώθω κι εγώ 20 χρόνια τώρα που δέχομαι τις τρυφερότητές του. Έδινα το κορμί μου σε έναν άνθρωπο. Πάψε πια να μιλάς. Δεν μπορώ να σ' ακούω. Πρέπει να φύγω. Μισούσες λοιπόν τον πατέρα από πάντα? Όχι, όχι. Στην αρχή τον είχα αγαπήσει πριν τον παντρευτώ. Απίστευτο, δεν είναι? Ήτανε τόσο όμορφος με τη στολή του υπολοχαγού. Αμίλητος, ρομαντικός, με κάποιο μυστήριο, ενιγματικός. Ο γάμος κατέστρεψε την πίεση. Όλα αυτά αργότερα έγιναν αηδία μέσα μου. Ένιωσα την αηδία. Κι εγώ γεννήθηκα από αυτή την αηδία. Το φανταζόμουν, μητέρα, πάντα το ήξερα. Από τότε που ήμουν μικρή και ερχόμουν κοντά σου με αγάπη και με έδιωχνες με μίσος. Το
Αισθανόμουν από τότε, από τότε που ένιωσα τον εαυτό μου, αισθανόμουν την αηδία σου. Σε μισώ. Έχω δίκιο να σε μισώ. Προσπάθησα να σ' αγαπήσω. Το ήξερα πως δεν ήταν ανθρώπινο να μην αγαπώ το παιδί μου, το σπλάχνο μου, μα ποτέ δεν κατάφερα να πιστέψω πως ήσαν δικό μου παιδί, πως γεννήθηκες από μένα. Ήσουνα μόνο δικό του, αυτός σε είχε γεννήσει. Μου θύμιζες πάντα τη νύχτα του γάμου μου, το μήνα του μέλητος κοντά του. Πάψε λοιπόν, πως μπορείς και... Αγαπάς τον Όρη, πως δεν τον μίσησες κι αυτόν. Ο Όριν ήρθε στον κόσμο τότε που ήμουν μόνη, που είχα αποφασίσει να αποτραβηχτώ για να ζήσω. Ήρθε να με πείσει να ζήσω. Ο πατέρας σου έλειπε με το στρατό στο Μεξικό τότε που ήμουνα έγκυος. Τον είχα ξεχάσει. Και όταν γεννήθηκε ο Όριν, ήταν παιδί μου, μοναδικό μου παιδί. Γι' αυτό τον αγάπησα. Τον αγαπούσα ως τότε που μου τον αρπάξατε εσύ και ο πατέρας σου και τον στείλατε στον πόλεμο και με αφήσατε πάλι μόνη. Σας παρακάλεσα τόσο τότε, σας παρακάλεσα τόσο να μην το κάνετε. Έπεσα στα πόδια σας. Εσύ φταίς που έφυγε από κοντά μου, Όριν Βίνη. Εσύ το έκανες αυτό, είναι δικό σου το έργο. Έκανε το καθήκον του Σαμάνων. Έπρεπε να πάει στον πόλεμο. Θα το μετάνιωνε σε όλη του τη ζωή αν τον εμποδίζαμε. Εγώ τον αγαπώ πιο πολύ από σένα. Γι' αυτό τα αποφάσισα. Αχ, το καταλαβαίνεις βέβαια πως αν ήταν εδώ Όριν μαζί μου, δεν θα ερωτευόμουν ποτέ τον Μπραντ. Όταν εκείνος έφυγε, εγώ απόμεινα χωρίς τίποτα. Μόνο με το μίσος μου και τον πόθο να εκδικηθώ και με την επιθυμία να γνωρίσω την αγάπη. Να μ' αγαπήσουν, να μ' αγαπήσουν. Τότε ακριβώς ήρθε ο Μπραντ. Τότε συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Δεν σε αγαπάει. Εκδικείται με αυτόν τον τρόπο τον πατέρα, τίποτα άλλο. Ξέρεις ποιος είναι ο Μπραντ? Ο γιος της Γαλλίδας κουβερνάντας, που ο παππούς έδιωξε από το σπίτι. Το έμαθες και αυτό λοιπόν? Θα φαντάστηκες πως θα μου έκανες δυσάρεστη έκπληξη, έτσι δεν είναι? Μα μην ανησυχείς, το ξέρω από καιρό. Μου το είπε ο ίδιος όταν μου εξομολογήθηκε τον ερωτά του. Αυτό θα σε ικανοποίησε. Θα ένιωσες μια βαθιά ικανοποίηση για αυτό που ήταν. Αυτό έπρεπε να μεγαλώνει την τροπή σου. Έλα στο θέμα, Λαβίνια. Μίλησε ανοιχτά. Τι έχεις στο μυαλό σου, τι σχεδιάζεις? Είμαι σίγουρη πως θα τα προφτάσεις όλα του πατέρα σου πριν πατήσει ακόμα το κατώφλι του σπιτιού. Όχι, γελιέσαι. Όχι, αν δεν με αναγκάσεις εσύ να το κάνω. Το βρίσκεις περίεργο, έτσι δεν είναι? Το ξέρεις πως σου αξίζει χειρότερη τιμωρία. Ο πατέρας δεν θα διστάσει να σ' αρνηθεί μπρος όλο τον κόσμο. Δεν θα αποφύγει το σκάνδαλο όσο κι αν του στοιχείς. Έχεις δίκιο, τον ξέρω πολύ καλύτερα από σένα. Και θα χαιρόμουν για αυτή τη τιμωρία σου. Να πληρώσεις τη βρωμιά σου. Πρέπει όμως να με καταλάβεις. Δεν θα μιλήσω. Μα όχι για να σου κάνω καλό. Για το καλό του πατέρα. Η υγεία του έχει κλονιστεί τον τελευταίο καιρό. Δεν θέλω να τον πληγώσω. Έχω καθήκον να τον προστατέψω από σένα, μητέρα. Το καταλαβαίνω πολύ καλά, Δίνη. Δεν περιμένω να μου δείξεις καμιά επίοικια. Δεν ξεγελώ τον εαυτό μου. Δεν θα του πω ούτε λέξη. Αν όμως κι εσύ μου υποσχεθείς πως δεν θα ξαναδείς τον Μπραντ, θα μου ορκιστείς πως θα γίνεις πιστή σύζυγος, αφοσιωμένη στον πατέρα, και θα προσποθήσεις να απαλύνεις το κακό που του έκανες. Τι πανούργα που είσαι, πως παίζεις με τις λέξεις. Ο πατέρας, το καθήκον. Θέλεις βέβαια να φυλάξεις την τιμή του ακέραια, σε δικαιολογώ. Τρέμεις για την οικογενειακή τιμή των μάνων. Φοβάσαι το σκάνδαλο. Μα δεν το κάνεις γι' αυτό. Δεν είναι αυτός ο λόγος που σε αναγκάζει να σωπάσεις. Αυτός ο μόνος? Όχι, ήθελες τον Άνταμ Μπραντ για τον εαυτό σου. Ψέματα! Και τώρα που ξέρεις πως είναι αδύνατο να τον έχεις, θα τον απομακρύνεις τουλάχιστον από μένα. Αποφάσισες να μου τον πάρεις? Όχι! Αν τον πάρεις όμως, αν τα πεις στον πατέρα σου, εγώ θα φύγω με τον Μπραντ. Κι έτσι θα είναι πάλι δικός μου. Αυτό το ξέρεις και το φοβάσαι. Δεν μπορείς να υποφέρεις κάτι τέτοιο, όσο κι αν σου προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να με ταπεινώσεις. Έτσι δεν είναι, Βίνη? Δεν μπορείς να το υποφέρεις. Αυτά τα φαντάζεται το πονηρό μυαλό σου. Σε ξέρω από την καλή, Βίνη.
Σε παρακολούθησα πάντα από πολύ κοντά, από μικρή. Έκανες ακριβώς ό,τι και τώρα. Ήθελες να είσαι για τον πατέρα σου σύζυγος και για τον Όριν μητέρα. Η μόνη σου σκέψη ήταν να πάρεις με κάθε τρόπο τη θέση μου. Να μου την αρπάξεις, να μου την κλέψεις. Όχι. Εσύ μου κλέψες την αγάπη από την ημέρα που γεννήθηκα. Μα μην νομίζεις πως έχω διάθεση να ακούω τα ψέματά σου και τις δικαιολογίες σου. Θέλω να μου πεις αμέσως αν θα κάνεις αυτό που σου είπα ή όχι. Και αν αρνηθώ, αν αποφασίσω να αγαπώ ελεύθερα τον Μπραντ, να ζήσω μαζί του, τι θα γίνετε εσείς, ο πατέρας σου, εσύ? Το οικογενειακό σας όνομα θα λερωθεί με το σκάνδαλο. Εμένα δεν με νοιάζει αν θα ετοιμαστώ, αν με πουν μια τυποτένια. Θα έχω τουλάχιστον τον άντρα που αγαπώ. Δεν θα τον έχεις για πολύ καιρό. Ο πατέρας θα μεταχειριστεί κάθε μέσο, όλη του την επιρροή για να ξεγράψει τον Μπραντ από την κοινωνία. Και με μια τέτοια ρετσινιά θα χάσει και τη θέση του στο καράβι, χωρίς ελπίδα να διοριστεί καπετάνιος πουθενά. Και ξέρεις καλά τι σημαίνει γι' αυτό να μην ταξιδεύει πια. Ο πατέρας δεν θα σου δώσει ποτέ διαζύγιο και δεν θα τον παντρευτείς. Θα σε μια παντοτινή θηλιά στο λαιμό του. Τον περνάς 5 χρόνια, Τέρας. Μην το ξεχνάς. Και όταν γεράσεις και χάσεις τη λάμψη σου, αυτός θα είναι ακόμα νέος. Με τον καιρό θα σε μισήσει, θα συχαίνεται και να σε βλέπει. Καταραμένε δαίμονα, τι βάζεις με το νου σου, ύπουλο πλάσμα? Δεν θα σε έβριζα αν ήμουνα στη θέση σου. Ξέρω τι λέξη σου ταιριάζει. Είμαι κουτί που συζητώ μαζί σου και χάνω και την ψυχραιμία μου. Περιμένεις χωρίς άλλο την απάντησή μου, δεν είναι έτσι? Είμαι σύμφωνη. Θα κάνω όπως είπες. Έχεις το λόγο μου πως δεν θα ξαναδώ τον Μπραντ ποτέ. Μετά από απόψε. Είσαι ευχαριστημένη? Πολύ εύκολα τον αρνιέσαι. Δεν νομίζεις? Πίστεψες πως θα σου δίνα ποτέ την ευχαρίστηση να με δεις θλιμμένη, να πενθώ το χαμένο του έρωτα? Όχι, Βίνη, τέτοια χαρά δεν θα στη δώσω ποτέ. Αν όμως εγώ αγαπούσα κάποιον. Αν αγαπούσες. Νομίζω πως τον αγαπάς, όσο μπορείς εσύ τουλάχιστον να αγαπήσεις. Ανόητη. Δεν το ξέρεις πως τον έβαλα να σου κάνει τον ερωτευμένο για να μην έχεις καμιά υποψία για μένα? Δεν με ξεγέλασε. Κατάλαβα την ψευτιά του. Τον άφηνα μόνο να συνεχίσει για να μάθω την αλήθεια. Ό,τι χρειαζόμουν, πάντα τον μισούσα. Μη φέρεις ακόμα, Στάσου. Δεν σε πιστεύω. Σκέφτεσαι κιόλα με ποιο τρόπο θα με κοροϊδέψεις για να μην κρατήσεις την υπόσχεση που μου έδωσες. Μην προσπαθήσεις άδικα. Θα σε παρακολουθώ παντού. Κάθε στιγμή θα γίνω η σκιά σου. Και δεν θα είμαι μόνη. Έγραψα στον πατέρα και στον Όριν μόλις γύρισα από τη Νέα Υόρκη. Για τον Μπραντ? Τους άφησα μόνο να υποψιαστούν. Τους έδωσα μια ανοίξη για να σε προσέχουν κι αυτοί. Είπα πως κάποιος πλοίαρχος Μπραντ μπαινοβγαίνει εδώ μέσα και ο κόσμος άρχισε να φλιαρεί. Μαντεύω το σχέδιό σου. Νομίζεις πως έτσι θα με έχεις πάντα στην εξουσία σου και πως θα περάσω τη ζωή μου σκλάβα σου? Πρόσεξε καλά, Βίνη. Εσύ θα φταίσαν. Αν... Τίποτα. Ήθελα να πω αν φύγω με τον Μπραντ. Μα δεν είμαι άξια να το κάνω, το καταλαβαίνεις. Ξέρεις πως τίποτα δεν μου υπομένει πια παρά να υπακούω στις διαταγές σου. Αν είχες μέσα σου κάποια υπόλοιψη, κάποια τιμή, έπρεπε να υπακούσεις το καθήκον σου για τον πατέρα καλύτερα, όχι στις δικές μου διαταγές. Ο Μπραντ σε περιμένει έξω στον κήπο. Μπορείς να του ανακοινώσεις την απόφασή σου. Και πες του πως αν ξαναπατήσει το πόδι του μέσα στο αυτό το σπίτι. Και ξεφορτώσει τον τώρα κιόλας. Αμέσως. Εγώ θα κάνω ένα μικρό γύρο στην πλατεία να μάθω τα τελευταία νέα. Δεν θα λείψω περισσότερο από μισή ώρα και δεν θέλω να τον ξαναβρω εδώ όταν γυρίσω. Ακούς? Αν δεν φύγει, θα ξαναγράψω στον πατέρα πριν γυρίσει. Θα τον φωνάξω. Άνταμ. Άνταμ. Έλα. Έλα πάνω. Κι αυτό το πορτρέτο στον τοίχο. Ο Έζρα με τη στολή του δικαστή. Επιβλητικός και αμίλητος. Θα το χρωστάς στη Βίνη, Έζρα.
Άνταμ! Λοιπόν, τα ξέρει όλα, ε? Ναι, με ακολούθησε στη Νέα Υόρκη και ανακάλυψε ποιος είσαι, Άνταμ. Το ξέρω. Τη το ομολόγησε ο ίδιος χωρίς να το θέλω. Προδόθηκα χωρίς να το καταλάβω. Θα πρόσεξε μόνο πόσο μοιάζει του Όριν. Πάντα φοβόμουν πως ήταν ο μόνος τρόπος να το καταλάβει. Εκεί στον τοίχο αυτή η προσωπογραφία είναι του στρατηγού Μάνων, το δικό σ' άλλο. Ναι, με τη στολή του δικαστή. Ήταν ο δικαστής Μάνων τότε. Μην το ξεχνάς. Εκείνος ποτέ δεν το ξέχασε. Όριν μοιάζει καθόλου του πατέρα του? Όχι, και βέβαια όχι. Τι ανόητη σκέψη βασανίζει το μυαλό σου. Θα ήταν μα την πίστη μου πολύ περίεργο αν με ερωτευόσουν γιατί σου θύμιζε τον Έζρα Μάνεν. Όχι, όχι, σου λέω τον Όριν, μου θύμισε τον Όριν. Θυμάσαι το πρώτο βράδυ που γνωριστήκαμε? Τι εντύπωση μου έκανε όταν άκουσα το όνομά σου. Η κυρία Έζρα Μάνεν. Πόσο σε μισούσα, Θεέ μου, που ήσουν δική του. Σκέφτηκα πως έπρεπε να σε πάρω από αυτόν. Θα ήταν ένα μέρος από την εκδίκησή μου. Από αυτό το μίσος γεννήθηκε ο ερωτάς μου. Παράξενο, αλήθεια, δεν το βρίσκεις, α? Πολύ παράξενο, δεν είναι? Και θα τον αφήσεις να με πάρει από σένα τώρα, Άνταμ? Πώς μπορείς να ρωτάς τέτοιο πράγμα? Τορκίζεσαι, μ' ό,τι και αν συμβεί. Τορκίζομαι στο Θεό. Θυμήσου τον όρκο σου. Μην κάθεσαι εκεί. Κάθεται πάντα αυτός αυτή την καρέκλα. Είναι δική του. Τον καμάρωσα πολλές φορές έτσι θρονιασμένο στο γραφείο του. Κι είχε την ανοησία να μου πεις κιόλας πως μοιάζεται. Σήκω από εκεί αμέσως, Άνταμ. Έλα, φέρε εδώ την καρέκλα κοντά μου. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε καιρό πια για ρομαντικές φλιαρίες ούτε για ψέματα. Και μα το Θεό, χαίρομαι γι' αυτό. Δεν μ' αρέσει να παριστάνω, το δηλώ. Δεν μου ταιριάζει. Μα γιατί δεν κάθεσαι, Χριστίνα? Έλεγα μήπως είναι καλύτερο να πάμε στο σαλόνι, μα... Όχι, όχι. Φτάνει. Αρκετά με τρομοκράτησες ως τώρα, Έζρα. Μόλις την είδα κατάλαβα πως κάτι είχε. Κάτι περίεργο συνέβαινε. Έκανα ό,τι μπορούσε να την απομακρύνω από κάθε υποψία. Να την καλοπιάσω, όπως μου είχες πει. Να την ξεγελάσω. Έβαλα τα δυνατά μου. Ήταν λάθος αυτό, Χριστίνα. Γιατί με κατάλαβε. Της άνοιξα χωρίς να το θέλω τα μάτια. Το ξέρω, το ξέρω. Το ένα λάθος πάνω στ' άλλο. Σαν ο έρωτας να με οδηγεί να κάνω ό,τι δεν πρέπει. Δεν έπρεπε ποτέ να σε είχα φέρει εδώ στο σπίτι. Βλεπόμαστε στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν αρκετό. Μας αγαπούσα τόσο. Σε ήθελα κοντά μου την κάθε στιγμή που μπορούσα με αγωνία να ξεκλέψω. Δεν πίστευα ποτέ πως θα ξαναγυρίσει. Παρακαλούσα να σκοτωθεί στον πόλεμο με τόση θέρμη που στο τέλος ήμουν πια σίγουρη πως έτσι θα γινόταν. Αχ, αν είχε πεθάνει. Αυτό τώρα πια αποκλείεται. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Τι θες να πεις? Ένα μας απομένει να κάνουμε. Μόλις γυρίσει θα προλάβω να τον δω εγώ πρώτος και να του μιλήσω. Έτσι δεν θα έχει την ικανοποίηση η Βίνη να του τα προφτάσει αυτή. Θα του τα πω εγώ ίδιος. Α, Θεέ μου. Θα δίνω και τη ζωή μου ακόμα για να δω τι μούτρα θα κάνει όταν θα μάθει πως αγαπάς το γιο της Μαρή Μπραντών. Θα σε πάρω έπειτα μαζί μου, μακριά από αυτόν, και θα τον ρεζιλέψω. Κι αν τολμά, ας με εμποδίσει. Δηλαδή τι θα κάνεις? Αν τον πιάσω στα χέρια μου θα τον σκοτώσω. Και έπειτα θα σε στείλουν στην Γκρεμάλα για φόνο. Κι εγώ τι θα πω, γίνω? Δεν θα μου απομένει πια παρά να σκοτωθώ. Αν μπορούσα να τον παραφυλάξω κάπου απόμερα που δεν θα υπήρχε κανένας άλλος να πάρει το μέρος του, να αναμετρηθώ μαζί του. Κι όποιος ζήσει έζησε. Γίνεται αυτό συχνά στη Δύση. Εμείς δεν είμαστε στη Δύση. Τότε το πιο εύκολο θα είναι ίσως να τον προσβάλλω στο δρόμο, μπροστά σε όλο τον κόσμο, για να τον αναγκάσω να χτυπηθούμε. Θα τον αφήσω να πυροβολήσει πρώτος και ύστερα θα τον σκοτώσω σε άμυνα. Φαντάζεσαι πως θα το κατάφερνες να μονομαχήσει μαζί σου? Δεν ξέρεις πως ο νόμος απαγορεύει τη μονομαχία? Όχι. Θα θυμόταν το παλιό του το επάγγελμα και θα ήθελε να κάνει πάλι το καθήκον του σαν δικαστής και να σε συλλάβει. Πολύ μικρή εκδίκηση για το θάνατο της μητέρας σου να τον αφήσει να σε γελιοποιήσει έτσι. Όταν θα σε πάρω μαζί μου, αυτός θα γίνει γελίος. Θα έρθεις στο καράβι μαζί μου. Δεν θα μου το πρότεινες αυτό, Άνταμ, αν δεν σκεφτόσουν μόνο την εκδίκησή σου και νοιαζόσουν και λίγο για μένα. Δεν καταλαβαίνεις πως δεν θα μου δώσει ποτέ διαζύγιο. Έτσι από πείσμα. Ποια θα είναι η θέση μου στα μάτια του κόσμου τότε? Η ζωή μου θα καταστραφεί και θα καταστρέψω έτσι και τη δική σου. Θα με μισήσεις γι' αυτό. Μην το λες αυτό. Δεν το πιστεύεις? Ξέρεις πως δεν μπορώ να σε μισήσω. Αν μπορούσα να το πιστέψω αυτό, Άνταμ.
Μα θα γεράσω τόσο γρήγορα. Τον τρέμω το χρόνο. Όσο για αυτό που είπες να έρθω στο καράβι σου, είμαι σίγουρη πως τότε πια δεν θα έχεις καράβι. Θα φροντίσει αυτός να χάσεις τη θέση σου και να σε ξεφτελήσει τόσο που να μην μπορείς πια να δουλέψεις πουθενά. Ας το κάνει αν του βαστάει. Κι ύστερα, οι θάλασσες είναι γεμάτες καράβια που χρειάζονται τίμιους δουλευτάδες. Αν είχες σκοτωθεί στον πόλεμο, θα μπορούσαμε να παντρευτούμε αμέσως και θα είχες στη διάθεσή σου το μερίδιο που θα κληρονομούσα εγώ από την περιουσία των μάνων. Και θα ήταν δίκιο. Σου ανήκει δικαιωματικά αυτό το μερίδιο. Το κλέψε ο πατέρας του από τον δικό σου. Αλήθεια που να τον πάρω διάολο. Και δεν θα είχες ανάγκη κανένα τότε. Ούτε τον κυβερνήτη του καραβιού, ούτε τον ιδιοκτήτη. Κανέναν. Δεν θα ήσουν υποχρεωμένος πια να σκύβεις το κεφάλι. Θα αγόραζες δικό σου καράβι και θα ήσουν κύριος του εαυτού σου. Αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου. Να αποκτήσω δικό μου καράβι. Οι ιδιοκτήτες, ο Κλάρκ και ο Ντόσον, θα μου πουλούσαν πρόθυμα το δικό τους, αυτό που είμαι τώρα καπετάνιος. Το έχεις προσέξει τι όμορφο που είναι, Χριστίνα. Όμορφο σαν για σένα. Ναι, έτσι το βλέπω. Μοιάζεται σαν αδέρφια. Αν ήταν δικό μου, θα πηγαίναμε ταξίδι του μέλητος με αυτό. Στην Κίνα. Και στην επιστροφή θα ράζαμε στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού. Στα νησιά που σου έχω μιλήσει. Ω Θεέ μου. Εκεί είναι αλήθεια σωστός τόπος για έρωτα, για ταξίδι γάμου. Ναι. Μα ο Έζρα ακόμα ζει. Το ξέρω πως είναι όνειρο. Μπορεί όμως να πληρωθεί το όνειρό σου και το δικό μου. Υπάρχει τρόπος. Θυμάσαι που σου είπα πως τα γράμματά του παραπονιέται για κάτι πόνους και ενοχλήσεις στην καρδιά. Δεν πιστεύω να ελπίζεις πως από αυτό. Όχι, μου γράφει πως δεν είναι τίποτα σοβαρό. Εγώ όμως το άφησα να μαθευτεί πως υποφέρει από την καρδιά του. Πήγα στον παλιό οικογενειακό μας γιατρό και του μίλησα για το γράμμα του Έζρα. Έκανα πως ήμουνα πολύ ανήσυχη, ώσπου τον κατάφερα να πιστέψει πως είναι σοβαρή η κατάστασή του. Αυτός ο γιατρός είναι ο χειρότερος κοτσομπόλης εδώ στην πολιτεία. Είμαι σίγουρη πως όλος ο κόσμος κιόλας έχει μάθει ότι ο Έζρα δεν έχει γερή καρδιά. Θα καταλήξεις, Χριστίνα. Και αυτό σε αυτό που σκέφτομαι από τότε που αντιμετώπισα την περίπτωση του γυρισμού του. Και τώρα πια που η Βίνη ξέρει. Μα έτσι κι αλλιώς και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι ο μόνος. Δεν θα μπορέσω να τον ξεγελάσω για πολύ καιρό. Είναι ένας παράξενος άνθρωπος που κρύβει τις σκέψεις του. Με αυτή τη σιωπή του προσπαθεί να μαντέψει τι έχω στο μυαλό μου. Και χωρίς να μου πει θα ήξερα τι σκέφτεται και κάποια νύχτα πλαγιασμένη δίπλα του. Δεν θα κρατιόμουν πια, θα έχανα το νου μου και θα σπαγα αυτή τη σιωπή και θα του φώναζα την αλήθεια. Αν πέθανε ξαφνικά, όλοι θα πίστευαν πως πέθανε από την καρδιά. Μα Χριστίνα. Εγώ έχω διαβάσει κάποιο βιβλίο ιατρικό του πατέρα μου. Το ξεφίλησα εδώ και λίγες μέρες. Εκεί το γράφει. Λες και κάποια δύναμη ή μοίρα με έσπρωχνε να το διαβάσω. Εδώ, σε αυτό το χαρτάκι είναι κάτι γραμμένο, μια συνταγή. Θέλω να μου το πάρεις αυτό το φαρμακό. Η δουλειά στο καράβι σου τελείωσε. Έτσι δεν είναι? Φεύγετε για τον Μπόστον. Αύριο για να φορτώσετε. Ναι. Λοιπόν, αγόρασε αυτό το φάρμακο σε ένα από τα φαρμακεία της παραλίας. Τώρα, μόλις κατέβεις. Είναι δηλητήριο. Βρες κάποια δικαιολογία, μια ψεύτικη ιστορία για ένα σκυλί στο καράβι που λύσαξε. Μόλις το πάρεις να μου το στείλεις αμέσως. Θα το περιμένω και θα έχω το νου μου να μην καταλάβει τίποτα η Λαβίνια. Και μετά θα έχεις υπομονή. Θα περιμένεις το καράβι τα νέα. Μπορεί να έρθω η ίδια να σε βρω ύστερα. Πώς θα κάνεις τέτοιο πράγμα χωρίς να σε υποψιαστούν? Μα ο Έζρα παίρνει κάποιο φάρμακο για την καρδιά του. Θα του το δώσω αντί για αυτό. Μην ανησυχείς, θα έχω καλά σχεδιάσει. Αν πεθάνει ξαφνικά η Λαβίνια, δεν θα το καταλάβει. Τίποτα δεν θα καταλάβει, ούτε θα υποψιαστεί, σου λέω. Ανησυχεί άλλωστε τόσο για την καρδιά του. Και έπειτα μπορεί να με μισεί, να με μισήματε. Δεν θα φανταζόταν ποτέ πως εγώ θα. Όριν θα γυρίσει σήμερα. Όριν θα πιστέψει ό,τι του πω. Και οι άλλοι δεν θα βάλουν ποτέ στο μυαλό τους πως τέτοιο πράγμα έγινε στο σπίτι των μάνων. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο πιο απίθανο θα είναι να με υποψιαστούν. Θα πιστέψουν πως η συγκίνηση του γυρισμού και η μεγάλη χαρά ίσως έκαναν την αδύνατη καρδιά του να υποχωρήσει. Αυτό θα πει και ο γιατρός Μπλέικ. Θα φροντίσω αυτό να πιστέψει. Δηλητήριο. Είναι άνοντο. Το βρίσκεις πιο θαραλέο να μ' αφήσεις στα χέρια του και να σου πάρει και το καράβι σου? Όχι, βέβαια. Δεν είπες πως ήθελες να τον σκοτώσεις? Ναι, μα θα του δίνω και αυτού όμως μια ευκαιρία. Σαν και αυτή που έδωσε αυτό στη μητέρα σου. Όχι, τον άκρη. Τότε γιατί αρχίζεις ξαφνικά να διστάζεις για το θάνατό του? Έχεις και εσύ μέσα σου κάτι από τους μάνων. Αυτό είναι. Τη δηλία τους.
Τώρα που η αγάπη σου δοκιμάζεται για πρώτη φορά θα φανεί σαν άντρας, σαν τον πατέρα σου. Είμαι απάνω απ' όλα άντρας. Σκέφτηκες τον γυρισμό του? Σκέφτηκες πως θα ξαναγυρίσεις στο κρεβάτι μου? Αν μ' αγαπάς όσο έχεις την αξίωση να πιστέψω, πρέπει να νικήσεις κάθε δισταγμό μια για πάντα. Αν μια γυναίκα δοκίμαζε να σε πάρει από μένα, Άνταμ, δεν θα δίσταζα να πάρω απόφαση και δεν θα χάνα τον καιρό μου να βρω με ποιο τρόπο θα τη σκότωνα. Ίσως όμως η δική σου αγάπη να ήταν ψέμα. Ένα ψέμα που μεταχειρίστηκες για να νιώσεις τη φοβερή εκδίκηση. Να είσαι εσύ ο κρυφός εραστής μου. Πάψε. Πάψε. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Ό,τι θέλεις. Το ξέρεις. Έχεις δίκιο. Είμαι ηλίθιος να έχω τύψεις για τον τρόπο που θα πεθάνει ο Έστρα Μάνο. Επιτέλους. Σαν να γνωρίζω πάλι Έντεμ Μπραντ. Τώρα μίλησε σωστά. Είσαι ο άντρας που αγαπώ. Όχι ένα σύπουλος μάνων. Ορκίσου πως δεν θα αισθανθείς ποτέ τέτοιους δισταγμούς, τέτοιες γελίες τύψεις. Ορκίσου. Ορκίζομαι. Τα ακούς. Ακούς το κανόνι. Είναι το μήνυμα του γυρισμού. Ο Έζρα ξαναγυρίζει. Θυμήσου με τι τρόπο πέθανε η μητέρα σου, Άνταμ. Σκέψου το όνειρο για το καράβι σου. Μα πάνω απ' όλα σκέψου εμένα. Εμένα που σου ανήκω, εμένα τη γυναίκα σου. Και τώρα πήγαινε. Η Λαβίνια όπου να ανεθάρθει και δεν θα τα καταφέρεις καθόλου να κρύψεις την ταραχή σου. Θα σε καταλάβει βιά σου. Δεν θέλω να τη δεις. Αντίο. Αντίο. Τώρα πια ποτέ δεν θα μ' αφήσεις. Δεν θα φύγεις από κοντά μου, ούτε για τα καράβια, ούτε για τη θάλασσα, ούτε για τις γυμνές γυναίκες των νησιών του Νότου. Δεν φοβάμαι να γεράσω τώρα, να γίνω γριά και άσκημη. Δεν φοβάμαι. Δεν σε πρόσεξε. Είναι η δεύτερη φορά αυτή τη βδομάδα, Σεθ, που σε τσακώνω να γυρίζεις κρυφά στο σπίτι, μεθυσμένος και τέτοια ώρα. Κάνω το καθήκον μου σαν πατριώτης, Βίνι, μην το παρεξηγείς. Προχτές πανηγύρισα την παράδοση του Λί και σήμερα ήπια να ξεχάσω τη λύπη μου για τον πρόεδρο που σκοτώθηκε. Την τρίτη φορά θα τα πιω για τον γυρισμό του πατέρα σου στο σπίτι. Ίσως έρθει απόψε ο πατέρας. Μπα, σώπα, τι λες, Ρίνη? Δεν τον περίμενα τόσο γρήγορα. Το ξέρω. Θα χαλάσει τον κόσμο αν σε βρει πιωμένο, Σεθ. Δεν πιστεύω βέβαια για απόψε, μα δεν αποκλείεται κιόλα. Ρίνη, έμαθες τίποτα για εκείνον τον Μπραντ? Τι ανακάλυψες? Ανακάλυψα πως όλα αυτά που μου διηγήθηκες ήταν παραμύθια. Δεν έχει καμιά συγγένεια με εμάς ο Μπραντ. Μα καμιά. Λες ότι σου κατεβαίνει από το κεφάλι, Σεθ. Ναι. Αν το παίρνεις έτσι, Βίνι, είμαι σύμφωνος. Ας είναι και έτσι. Πώς ήταν αυτή η Μαρή Μπροντόμ, Σεθ? Η Μαρή, όλο γελούσε, τραγούδαγε όλη μέρα. Ήταν χαρούμενη, ζωηρή. Ήταν όλο ζωή. Ελεύθερη, άπιαστη. Έμοιαζε σωστό αγρίνι. Όμορφη γυναίκα, πολύ όμορφη. Είχε τα μαλλιά της μητέρας σου, Λίνη, το ίδιο χρώμα με τα δικά σου. Το ξέρω. Όλους τους ξετρέλαινε η Μαρή.
δεν γινόταν διαφορετικά. Έτσι είναι. Ακόμα και ο πατέρας ήταν ακόμα τότε παιδί, μα τον είχε και αυτό ξετρελάει. Την είχε ερωτευτεί σαν νέος, σαν παιδί. Η μητέρα του όμως ήταν πολύ αυστηρή μαζί του, ενώ αντίθετα η Μαρή τον χάιδευε και τον κακομάθαινε. Και ο πατέρας? Ναι. Θυμήσισε όμως περισσότερο από όλους όταν μαθεύτηκε πως ήταν ερωμένη του αδερφού του, του Ντέιβι. Πόσο παράξενα μου φαίνονται όλα αυτά. Με φοβίζουν. Δεν το πιστεύω αυτό για τον πατέρα Σεθ. Δεν ξέρεις τι λες. Είπες ουίσκι με την ψυχή σου και παραμιλάς. Πήγαινε να κοιμηθείς να συνέρθεις. Ναι, πάω. Σου. Η μητέρα σου. Το νου σου. Έφυγα. Ρεμβάζεις το φεγγάρι, Βίνι? Τα κορίτσια που έχουν αυστηρές πουριτανικές αρχές σαν και σένα αποφεύγουν τους ρεβασμούς και τις ανοιξιάτικες τούτες νύχτες. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Η ομορφιά είναι κατάρα και η αγάπη αμαρτία. Έτσι δεν είναι, Βίνι? Γιατί αλήθεια δεν παντρεύεσαι τον Πίτερ? Θα πεφάσεις να μείνεις γεροντοκόρη? Δεν πιστεύω. Μην ελπίζεις να με ξεφορτωθείς με τέτοιο τρόπο, μητέρα. Κανένα δεν θα παντρευτώ. Θα μείνω κοντά στον πατέρα. Είναι καθήκον μου. Καθήκον? Δεν ακούει κανείς άλλη λέξη εδώ μέσα. Καθήκον? Δεν φαντάζομαι πως δεν έκανα κι εγώ το καθήκον μου όλα αυτά τα χρόνια, Βίνι, ε? Τι λες? Με φτάνει πια, ήρθε το τέλος. Το τέλος? Ένα άλλο τέλος όμως από αυτό που ονειρεύεσαι. Και πρέπει να ξανακάνεις το καθήκον σου και αυτή τη φορά. Σωστά, το καταλαβαίνω. Τι φωλιάζει άραγε στο μυαλό σου? Τι σχεδιάζεις? Είμαι σίγουρη πως κάτι σχεδιάζεις. Μη λες κουταμάρες, Βίνι. Σκέφτεσαι πως θα ξαναδείς τον Μπραντ. Καλύτερα να μην τον δεις. Δεν είμαι τόσο κουτί. Τον απεχαιρέτησα μια για πάντα. Νομίζεις πως θα βασανίσω περισσότερο τον εαυτό μου? Θα ήταν ακόμα πιο σκληρό. Σου φάνηκε λοιπόν σκληρό? Δεν το κατάλαβα. Κι όμως σε παρακολουθώ άγρια. Σου είπα πως δεν θα σου δώσω αυτή τη χαρά. Πότε περιμένεις τον πατέρα σου? Θέλεις να παίξω καλά το ρόλο μου όταν γυρίσει, έτσι δεν είναι? Για το καλό του. Πρέπει να ξέρω εγκαίρως πότε γυρίζει. Μου γράφει πως δεν θα περιμένει να διαλυθεί η ταξιαρχία του, αλλά θα προσπαθήσει να έρθει αμέσως. Μπορεί και απόψε ή αύριο να είναι εδώ. Ή μεθαύριο, δεν ξέρω. Λες να έρθει απόψε? Αυτόν λοιπόν περιμένει στο φως του φεγγαριού, σαν να ήταν ο καλός σου. Τον περιμένει στο ανοιξιάτικο βράδυ. Το βραδινό όμως τρένο πέρασε από πολλή ώρα, Βίνι. Ακούω βήματα. Κάποιος έρχεται. Ποιος είναι? Εγώ, Λαβίνια. Πατέρα! Ήρθες, πατέρα! Έλα, έλα πατέρα. Τώρα, παιδί μου, ησύχασε. Νομίζω πως έμαθα να μην κλαις. Με συγχωρείς, πατέρα. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Τα δάκρυα βέβαια μαρτυρούν την ευτυχία. Σε αισθάνομαι, παιδί μου. Καταλαβαίνω τα αισθήματά σου. Εσύ είσαι λοιπόν, Έζρα. Ήρθες. Δεν πιστεύω τα μάτια μου. Είχαμε πια απελπιστεί πως θα αρχώσουν απόψε. Άργησε το τρένο. Είναι πιασμένες όλες οι γραμμές. Όλοι γυρίζουν σπίτια τους. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, Χριστίνα. Είσαι καλά. Άλλαξες βέβαια κάπως. Μα είσαι πιο όμορφη από άλλοτε. Όμορφη όσο ποτέ. Κομπλιμέντα ενός συζύγου. Περίεργο. Έγινες πολύ υπότης, Έζρα. Θα είσαι φοβερά κουρασμένος. Θέλεις να αναπαυθείς λίγο εδώ στα σκαλοπάτια, ε? Είναι τόσο ωραίο το φεγγάρι. Όχι, κάνει υγρασία τρομερή. Και ο πατέρας θα πεινάει χωρίς άλλο. Πάμε μέσα, πατέρα. Θα σου ετοιμάσω εγώ κάτι να φας. Καημένε πατέρα, θα πεθαίνεις στις πλήρες. Όχι, 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 ευχαριστώ. Προτιμώ να μείνω εδώ να θαυμάσω τη βραδινή μαγεία. Κάθε σιβερινή. Έτσι. Πήρα άδεια για λίγες μέρες. Και έπειτα θα επιστρέψω να διαλύσω την ταξιαρχία μου. Γρήγορα θα υπογραφεί η ειρήνη. Η δολοφονία του Προέδρου ήταν αληθινή συμφορά. Δεν μπορεί όμως να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Δυστυχισμένο.
Είναι αλήθεια φοβερό να πεθάνει ακριβώς τη στιγμή που είχε νικήσει. Αλήθεια. Κάθε νίκη καταλήγει σε μια ήττα, στην ήττα του θανάτου. Αυτό είναι βέβαιο. Η ήττα όμως άραγε καταλήγει ποτέ στην νίκη του θανάτου? Αυτό δεν το ξέρω. Πού είναι ο Όριν? Δεν μπορούσε να πάρει και εκείνος άδεια? Ναι, σου το έκρυψα. Ο Όριν είναι πληγωμένος. Πληγωμένος? Το ξέρα. Το ξέρα, το ξέρα. Τότε που τον ανάγκασες να πάει σε αυτό το φρικτό πόλεμο, δεν ήταν ανάγκη να με προετοιμάσεις, Έζρα. Ο Όριν πέθανε. Πέθανε, μην το λες αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Πατέρα, γιατί δεν μιλάς? Και βέβαια δεν πέθανε. Αν η μητέρα σου μου επιτρέψει να τελειώσω χωρίς να βιάζεται να βγάζει συμπεράσματα για το χαϊδεμένο της, θα μάθετε την αλήθεια. Δεν είναι μωρό πια ο Όριν. Τον έκανε άντρα. Έκανε την πιο γενναία πράξη από όσες είδα σε αυτόν τον πόλεμο. Πληγώθηκε στο κεφάλι. Τραύμα εξεπαφής. Μα ευτυχώς τη γλίτωσε. Δεν ήταν σοβαρό. Έπαθε όμως εγκεφαλικό πυρετό από τον κλονισμό. Τώρα είναι καλά. Ήταν πολύ εξαντλημένος. Είχε χάσει το ηθικό του. Έτσι μου είπαν στο νοσοκομείο. Έπαθε νευρική κρίση. Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιες κρίσεις. Ήταν πάντα νευρικός. Σου μοιάζει, Χριστίνα. Πότε θα γίνει καλά? Πότε θα έρθει? Πολύ γρήγορα. Ο γιατρός του συνέστησε να αναπαυτεί λίγες μέρες ακόμα. Είναι λίγο αδύνατος. Είχε σχεδόν χάσει το μυαλό του για αρκετό καιρό. Έκανε σαν ξεμοραμένος. Νόμιζε πως ήσουν εσύ κοντά του, Χριστίνα. Μιλούσε αδιάκοπα στη μητέρα του. Αυτή τη λέξη μόνο πρόφερε. Μητέρα. Καημένος Όριν. Δεν θα ήθελα να του αρχίσεις πάλι τα χάδια, Χριστίνα, όταν έρθει. Να τον κάνεις πάλι μωρό. Θα είναι άσχημο να κρέμεται στις φούστες σου ολόκληρος άντρας. Μην ανησυχείς άδικα. Αυτά τέλειωσαν όλα από τότε που έφυγε. Από κοντά μου. Πώς πάει η καρδιά σου, πατέρα? Φοβήθηκα τόσο που μας έκρυβες την αλήθεια για να μην μας ανησυχήσεις. Έτρεμα, μήπως ήταν πιο σοβαρό. Αν ήταν σοβαρό, θα σας το έλεγα για να το περιμένετε. Να είσαστε έτοιμες. Αν βλέπατε ανθρώπους να πεθαίνουν όπως έβλεπα εγώ 4 χρόνια τώρα όσους είδα, δεν θα φοβόσαστε το θάνατο. Ας αλλάξουμε όμως κουβέντα. Αρκετά τον χάρηκα το θάνατο. Πρέπει τώρα να το ξεχάσω. Με ενοχλεί κάποτε μια σουβλιά, κάτι σαν μαχαιριά. Μου πιάνει την αναπνοή όσο κρατάει αυτός ο πόνος. Ο γιατρός μου είπε να αποφεύγω τις στεναχώριες και τις δυνατές συγκινήσεις. Δεν έχεις καλή όψη. Δεν φαίνεσαι καλά. Ίσως όμως να είναι από τη μεγάλη κούραση. Πρέπει να πλαγιάσεις, Έζρα, αμέσως. Ναι, θέλω να πλαγιάσω αμέσως. Ας μην αργώ. Όχι, 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 όχι ακόμα, πατέρα. Σε παρακαλώ, μόλις ήρθες. Δεν κουβεντιάσαμε καθόλου, δεν είπαμε σχεδόν τίποτα. Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι είναι κουρασμένος? Ποτέ δεν τον είδα τόσο καλά, μητέρα. Έχουμε τόσα πολλά να σου πούμε. Να σου μιλήσουμε για τον Μπλίαρχο Μπραντ. Ναι, η Βίνη μου έγραφε πως είχε συντροφιά, Χριστίνα. Σου κρατούσε συντροφιά, Δεν τον ξέρω. Τι γύρευε στο σπίτι μας? Γιατί δεν ρωτάς καλύτερα τη Βίνη? Είναι ο τελευταίος θαυμαστής της. Βέβαια πήγαν μαζί περίπατο στο φως του φεγγαριού κάποιο βράδυ. Αυτό δεν μου το έγραφες, Δεσποινής. Ναι, πήγα περίπατο μαζί του μια φορά μόνο. Πριν από... Πριν από πόσο καιρό? Πριν μάθω πως κυνηγάει και κάνει έρωτα σε όποια βρεθεί μπροστά του. Ωραίο ξένομα, την αλήθεια δεχόσαστε στην απουσία. Νομίζω μάλιστα πως αυτός φανταζόταν ότι η μητέρα τον εστιμευόταν. Πως φλερτάριζε μαζί του. Γι' αυτό ήταν καθήκον μου να στο γράψω. Ξέρεις τι φλιαρή είναι η γλώσσα του κόσμου, πατέρα, και μάλιστα στην πόλη μας. Νόμιζα πως εσύ έπρεπε να προειδοποιήσεις τη μητέρα, να της υποδείξεις πως ήταν μεγάλη ανοησία να τον δέχεται εδώ στο σπίτι. Ανοησία? Ήταν τρέλα. Θα προτιμούσα να το συζητούσαμε αυτό μόνοι μας, Έζρα, όταν θα είμαστε οι δυο μας. Αν δεν σε πειράζει. Και νομίζω πως έκανε πολύ άσχημα η Βίνη να σε ενοχλήσει με τέτοιες κουταμάρες μόλις γύρισες. Ήταν πολύ άστοχο. Αρκετό κακό έκανες, νομίζω, Βίνη. Έχεις την καλοσύνη να μας αφήσεις? Όχι. Να σταματήσει ο καυγάς αμέσως. Μην τρώγεστε. Εγώ πίστευα πως είχαν πάψει πια αυτά τα κουραφέξαρα. Δεν μ' αρέσουν τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Μ' ακούτε? Ναι, πατέρα. Πήγαινε να πλαγιάσεις, Βίνη. Ναι, πατέρα. Άφησε με να σε φιλήσω. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που ήρθες. Μην της επιτρέψεις να σου πει. Μην πιστέψεις πως εγώ... Είσαι ο μόνος που θα σ' αγαπώ πάντα, σ' όλη μου τη ζωή. Θα μείνω κοντά σου.
Το ελπίζω. Και εγώ θέλω να είσαι το κοριτσάκι μου, Βίνι, τουλάχιστον για λίγο διάστημα ακόμα. Πήγαινε τώρα. Ναι, πατέρα. Μη λυπηθείς για τίποτα, ακούς. Και μη φοβάσαι. Εγώ θα σε φροντίζω πάντα. Κάθισε, Έζρα. Θα κουραστείς όρθιος. Και τώρα πες μου, αν μπορείς, τι υποψιάζεσαι για μένα? Ποιος σου είπε τέτοιο πράγμα? Τι να υποψιαστώ? Δεν ξέρω, τα πάντα. Όλη σου η στάση αυτό δείχνει από την ώρα που ήρθες, από την πρώτη στιγμή που πάτησες το πόδι σου στο σπίτι. Το βλέμμα σου είναι γεμάτο υποψία. Με κοιτάζεις σαν να σου να πάλι δικαστής, με το ίδιο αυστηρό βλέμμα. Σαν να ήμουν ο κατηγορούμενος, Έζρα. Εγώ? Και όλα αυτά για ένα γράμμα της Βίνης που δεν είχε κανένα δικαίωμα να ανακατευτεί. Θα ήταν, μα το Θεό, πολύ αστείο να πιστέψεις πως εγώ στην ηλικία μου, με μεγάλα παιδιά πια, θα μπορούσα να ρωτοτροπήσω με έναν ασήμαντο καπετάνιο. Πως θα με κατηγορούσες για κάτι τέτοιο? Μα δεν σε κατηγορώ γι' αυτό, Χριστίνα. Λέω μονάχα πως θα έπρεπε να προσέχεις τα στόματα του κόσμου και να μην δώσεις αφορμή σε κοτσοβολιά με τέτοιες ανοησίες. Είσαι σίγουρος πως δεν βαρύνει την καρδιά σου τίποτε άλλο? Τίποτα άλλο εις βάρος μου, Έζρα? Ναι, και βέβαια. Τι άλλο θα μπορούσε να με βαραίνει? Ας μην μιλάμε πια γι' αυτό. Ήθελα μόνο να μου εξηγήσεις πώς αυτός ο Μπραντ σε γνώρισε και... Αμέσως, με μεγάλη μου χαρά. Τον γνώρισα στο σπίτι του πατέρα μου. Ο πατέρας πολύ τον αγαπά και τον θαυμάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Συναντηθήκαμε εκεί. Δεν ήταν σωστό βέβαια να του φερθώ απότομα και να μην τον δεχθώ. Έτσι δεν είναι? Αυτές οι επισκέψεις του ήταν ενοχλητικές χωρίς άλλο. Μα οι άνθρωποι σαν τον Μπραντ δεν το καταλαβαίνουν πως γίνονται ενοχλητικοί. 4 φορές ήρθε, όλες. Τόσο νομίζω, όσο για τα κοτσομπολιά του κόσμου. Αυτά είναι αηδίες. Ο κόσμος είπε μόνο πως ερχόταν για τη Βίνη, πως την κορτάριζε και αυτό είναι όλο. Ρώτησε όποιον θέλει εδώ στην πόλη. Να πάρω διάολο στον ανεδέστατο. Έπρεπε όμως να του το πεις ξεκάθαρα πως ήταν ανεπιθύμητος. Για να πω την αλήθεια, δεν με ενοχλούσε τόσο η παρουσία του όσο έπρεπε, για ένα μόνο λόγο. Μου έφερνε πάντα νέα από τον πατέρα μου. Μάθαινα τι κάνει. Ήταν πολύ άρρωστος πέρσι ο πατέρας, ξέρεις, σου το έγραψα. Αχ, τι τράβηξα, Έζρα. Τι αγωνίες. Ανησυχούσα για τον πατέρα, για τον Όριν, για σένα. Χριστίνα, πολύ λυπάμαι που σ' αδίκησα. Πάρα πολύ λυπάμαι. Φοβόσουν λοιπόν πως θα πατούσα την πεπονόφλουδα. Είναι να το ρωτάς. Ονειρευόμουν το γυρισμό μου, Χριστίνα. Να βρεθώ πάλι κοντά σου. Πόσο μ' αρέσεις. Τόσο όμορφη ποτέ δεν σε είδα. Είσαι όμορφη. Σαν να σ' αντικρίζω πρώτη φορά. Και παράξενο. Δεν ξέρω. Δεν σε έχω ξαναειδεί. Είσαι μια άγνωστη για μένα. Πιο νέα. Πιο ωραία. Νιώθω γέρος μπροστά σου. Μόνον τα μαλλιά σου είναι τα ίδια. Τα περίεργα. Τα όμορφα μαλλιά σου που πάντα με... Μη μ' αγγίζεις. Συγχώρεσέ με, Έζρα. Δεν το ήθελα. Είμαι τόσο νευριασμένη απόψε. Είμαι κουρασμένη, Έζρα. Ναι. Δεν έπρεπε να σε στεναχωρήσω κι εγώ με αυτή την ηλίθια ιστορία του Μπραντ απόψε. Αλλά ζήλεψα λιγάκι για να είμαι ειλικρινής. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Πώς σε κοιτάζω? Πού το είδες? Εσύ έχεις κλειστά τα βλεφαρά σου. Ακόμα δεν συνήθισα το σπίτι. Είναι πολύ νωρίς. Μοιάζει τόσο ερημικό. Είχα μάθει τη ζωή του στο στρατόπεδο με τους άντρες γύρω μου τη νύχτα. Έμοιαζαν σαν να με προστατεύουν. Είχα το αίσθημα της σιγουριάς ίσως. Άνοιξε πια τα μάτια σου, μην τα κρατάς κλειστά. Γιατί μένεις ακίνητη? Θέλω να σου μιλήσω, Χριστίνα. Πρέπει να σου εξηγήσω ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν μέσα μου. Είσαι γυναίκα μου. Προσπάθησε να καταλάβεις, σε παρακαλώ. Όχι. Καλύτερα κλείσε τα μάτια σου. Θα σου μιλήσω πιο εύκολα έτσι. Μου ήταν πάντα φοβερά δύσκολο να σου αναλύσω τα αισθήματά μου. Όταν με κοίταζες, σάστιζα και σώπαινα. Ήτανε πάντα τόσο, μα τόσο σιωπηλά τα μάτια σου.
Από τότε που παντρευτήκαμε ήταν έτσι. Ποτέ πριν, όταν σε ερωτευόμουν, θέλω να πω, τότε μιλούσαν τα μάτια σου και μου έλυναν και μένα τη γλώσσα. Μου απαντούσαν. Μη μιλάς πια, Έζρα. Αντικρίζοντας κάθε μέρα το θάνατο στον πόλεμο, έκανα όλες αυτές τις σκέψεις. Ο θάνατος ήταν η πιο κοινή υπόθεση, η πιο συνηθισμένη. Κι έτσι μπορούσα ελεύθερα να σκεφτώ τη ζωή. Περίεργο δεν είναι? Ο θάνατος με έπαθε τη ζωή. Άλλοτε η ζωή μου είχε δείξει το θάνατο και είχα συνηθίσει να το σκέφτομαι. Γιατί μιλάς για θάνατο, Έζρα? Είναι η κοσμοθεωρία των μάνων. Έτσι σκέφτονταν όλοι πάντα. Πήγαιναν στις συγκεντρώσεις τους κάθε Σάββατο στο κάτασπρο σπίτι που μαζεύονταν και έκαναν σκέψεις, ατένιζαν στοχαστικά το θάνατο. Η ζωή ήταν θάνατος για αυτούς. Από όταν γεννιέσαι πεθαίνεις, έτσι πίστευαν. Μαζί σου γεννάς το θάνατο. Απορώ μα την πίστη μου πως είχαν τέτοιες ιδέες. Εκείνο το κάτασπρο σπίτι όπου μαζεύονταν όλοι δεν φεύγει από το μυαλό μου. Μένει καρφωμένο εκεί, πεντακάθαρο, φρεσκοπλημένο, ο ναός του θανάτου. Σε αυτό το πόλεμο είδα κάτασπρους τοίχους βαμμένους με αίμα και ήταν όλοι ανύπαρκτοι, ασήμαντοι. Οι πεθαμένοι ολόγυρα δεν ξεχώριζαν περισσότερο από αυτούς και έτσι έχασε και το κάτασπρο σπίτι τη σημασία του. Έγινε ασήμαντο. Δεν προκαλούσε πια τόσο επίσημα το θάνατο. Γιατί μιλάς για θάνατο, Έζρα? Τι μπορεί να με ενδιαφέρει εμένα ο θάνατος? Κλείσε πάλι τα μάτια σου, Χριστίνα. Άκουσέ με και θα καταλάβεις. Άγρυπνος στο στρώμα μου τις νύχτες σκεφτόμουν τη ζωή. Περισσότερο τη δική σου ζωή, πίστεψέ με. Περίμενα να σκοτωθώ στη μάχη. Κάθε στιγμή ο θάνατος φτερούγιζε στο κεφάλι μου. Περίμενα να πεθάνω. Μα δεν με ένοιαζε αν θα πέθαινα εγώ. Δεν με φόβιζε το τέλος ούτε ο τρόπος που θα ερχόταν. Αυτό δεν είχε καμιά σημασία. Ήμουνα όμως ο άντρας σου που θα χανόταν και μου φαινόταν περίεργο και άτοπο αυτό. Γιατί θα πέθαινα χωρίς να έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό σαν άντρας σου. Όλα τα χρόνια που ζήσαμε σαν αντρόγινος τύχιοναν στο μυαλό μου και τα βλέπα μπροστά μου. Προσπαθούσα να τα δω. Τίποτα όμως δεν ξεκαθάριζα με ακρίβεια. Έβλεπα μόνο πως ένας παντοτινός φραγμός υψώνονταν ανάμεσά μας. Ένα τείχος που μας χωρίζει, που μας έκρυβε τον ένα από τον άλλο. Και με αγωνία έψαχνα την αιτία που δημιούργησε αυτό το τείχος και μου ήταν αδύνατο να τη βρω. Εσύ την ξέρεις, Χριστίνα? Δεν σε καταλαβαίνω, Έζρα. Δεν μπορεί να μην ξέρεις κι εσύ αυτό το τείχος, Χριστίνα. Να μην το κατάλαβες ποτέ. Το ξέρεις. Μη λες ψέματα. Ασφαλώς θα το έχεις νιώσει πως δεν μ' αγαπάς. Έτσι δεν είναι? Θυμάσαι την εποχή που υπηρέτησα στον πόλεμο του Μεξικού? Δεν έβλεπες την ώρα να φύγω. Πόσο το επιθυμούσες να πάω. Όχι. Με μισούσες, το ξέρω. Δεν με μισούσες, Χριστίνα? Γι' αυτό έφυγα. Πήγα με την ελπίδα να σκοτωθώ. Μπορεί να την είχες κι εσύ αυτή την ελπίδα. Όχι. Δεν είναι έτσι? Όχι, όχι. Μα τι κουβέντες είναι αυτές τώρα, Έζρα, για όνομα. Όταν γύρισα είχες αφοσιωθεί στο μωρό σου, τον Όριν. Εγώ δεν υπήρχα πια για σένα. Το κατάλαβα και προσπάθησα να μην μισήσω γι' αυτό τον Όριν. Έδειξα όλη μου τη στοργή στη Βίνη. Η κόρη όμως δεν είναι ποτέ γυναίκα. Δεν μπορεί να είναι. Αποφάσισα να συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς εσένα, χωρίς να σε ενοχλώ. Προσπάθησα να γίνω αδιάφορος. Ρίχτηκα στη δουλειά. Μα η επιχείρηση των ναυπηγείων δεν έφτανε για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό έγινα δικαστής και δήμαρχος. Πίστευα πως τα αξιώματα θα με παρηγορούσαν για την ατυχία μου. Κι έτσι ο κόσμος άρχισε να πιστεύει σε μένα, στις μεγάλες μου ικανότητες, όπως λένε όλοι εδώ στην πόλη. Εγώ ικανός? Για τι πράγμα ήμουν ικανός? Πες μου. Μπορούσα να κρατήσω αυτό που περισσότερο επιθυμούσα στη ζωή μου?
εσένα, την αγάπη σου. Ήμουνα ικανός γι' αυτό? Όχι. Και σκεφτόμουν αδιάκοπα μόνο τι είχα χάσει. Γιατί μ' αγαπούσες, Χριστίνα, πριν παντρευτούμε. Δεν πιστεύω να τα αρνηθείς. Τίποτα δεν αρνιέμαι, Έζρα. Καλά, καλά, ας είναι. Γύρισα για να σου ανοίξω την καρδιά μου. Γι' αυτό ήρθα στο σπίτι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπούσα όταν σε γνώρισα και όλα τα χρόνια που ακολούθησαν. Σ' αγαπώ τώρα. Έζρα, σε παρακαλώ. Έπρεπε να σου το πω. Μπορεί να το έχεις ξεχάσει. Δεν σ' αδικώ. Είναι καιρός που δεν σου μίλησα για την αγάπη μου. Μπορεί να μην σου φανέρωσα ποτέ όσο έπρεπε πόσο σ' αγαπούσα. Είναι περίεργο και όμως κάτι εμποδίζει τη γλώσσα μου και με κάνει να σωπαίνω. Να μην μιλάω για αυτό που τόσο θέλω να μάθουν οι άλλοι. Μένω βουβός, ακινητή η καρδιά μου και μοιάζομαι ένα άγαλμα κάποιου επίσημου που έχει πεθάνει. Με μια πρωτομή σε μια κεντρική πλατεία. Θέλω να μάθω τι εμπόδιο υψώνεται ανάμεσό μας μετά το γάμο μας, Χριστίνα. Βοήθησέ με να τον κρεμίσω αυτό το τείχος. Μας μένουν τουλάχιστον 20 χρόνια ζωή. Βρήκα τη διέξοδο, το μόνο που θα μας ενώσει πάλι. Έτσι νομίζω. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά στο σπίτι και να ταξιδέψουμε οι δυο μας ως την άκρη του κόσμου, σε κάποιο νησί που θα είμαστε μόνοι, εσύ και εγώ. Θα δεις πόσο έχω αλλάξει, Χριστίνα. Συχάθηκα το θάνατο. Διψάω για τη ζωή. Ίσως μπορέσεις να μ' αγαπήσεις. Υπάρχει ακόμα καιρός. Πρέπει να σε κάνω να μ' αγαπήσεις. Για το Θεό, πάψε πια, Έζρα. Δεν ξέρεις τι λες, άφησε με πια ήσυχη. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Με κάνεις να αισθάνομαι αδύνατη και δεν πρέπει. Είναι πολύ αργά, το ξέρεις. Ναι, είναι 11:10, ώρα για ύπνο. Μου είπες να πάψω. Αστείο μου φαίνεται με την πίστη μου. Πρώτη φορά που μίλησα τόσο, αλήθεια. Δεν με κούρασαν τα λόγια σου, Έζρα, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζονται. Τίποτα δεν μας χωρίζει. Κανένα τείχος και κανένα εμπόδιο. Σ' αγαπώ, Χριστίνα. Θα δυνα και την ψυχή μου να σε πιστέψω. Μα φοβάμαι. Με φίλησες, Χριστίνα? Ποιος είναι? Α, η Λαβίνια. Νόμιζα πως κοιμήθηκες, Δεσποινής. Ενιστάζω, πατέρα. Θα κάνω ένα μικρό περίπατο. Είναι τόσο όμορφη βραδιά. Εμείς θα πλαγιάσουμε, Βίνη. Ο πατέρας του είναι κουρασμένος. Δεν είναι ώρα για περίπατο, νομίζω, παιδί μου. Μην αργήσεις. Ναι, πατέρα. Καληνύχτα. Πήγαν στο δωμάτιό τους. Το παράθυρο της κάμαράς τους φωτίζει. Σε μισό, μητέρα. Μου ξανάκλεψες την αγάπη του πατέρα. Μου έκλεβες πάντα την αγάπη από την ημέρα που γνώρισα τον κόσμο. Α, μητέρα, γιατί μου το έκανες αυτό? Γιατί? Τι κακό σου έχω κάνει? Πατέρα, πώς μπορείς να αγαπάς μια ντροπιασμένη, μια τυποτένια? Δεν το υποφέρω. Όχι, δεν θα το βαστάξω. Έχω καθήκον να σου μιλήσω για να τους θα πω όλα για αυτήν. Και θα το κάνω. Πατέρα! Πατέρα! Τι είναι, Βίνη? Τι τρέχει? Γιατί φωνάζεις έτσι? Τι έπαθες? Τίποτα. Ξέχασα να σου πω. Καληνύχτα, πατέρα. Καλά. Καληνύχτα, Βίνη. Πήγαινε να πλαγιάσεις, παιδί μου. Ναι, πατέρα. Καληνύχτα. Thank you.
Κοιμάσαι, Χριστίνα. Τι θέλεις, Έζρα? Κοντεύει να ξημερώσει, ε? Ναι, μόλις χαράζει. Γιατί ξαφνιάστηκες τόσο που σε φώναξα? Γιατί τρόμαξες? Τόσο παράξενη σου φαίνεται η φωνή μου. Νόμιζα πως κοιμόσουν. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι. Σκεφτόμουν όλη τη νύχτα. Γιατί είσαι έτσι ανήσυχη? Σαν ταραγμένη σε βλέπω. Κι εγώ δεν κοιμήθηκα, Έζρα. Σκεφτόμουν. Γλίστρησες τόσο ήσυχα πριν από το κρεβάτι. Σαν σκιά. Για να μην σε ξυπνήσω. Σε ενοχλούσε η ιδέα πως ήμουν κοντά σου. Δεν θα μπορούσες να το υποφέρεις. Όχι, μα στριφογυρίζα διάκοπα στον ύπνο μου και εσύ είσαι τόσο κουρασμένος. Ας ανάψουμε πιο καλά το φως, να κουβεντιάσουμε. Όχι, όχι, δεν έχω καμία διάθεση για κουβέντα, Έζρα. Προτιμώ το σκοτάδι. Θέλω να βλέπω το πρόσωπό σου. Μη! Να, άναψα το κερί. Προτιμάς το σκοτάδι για να μην αντικρίζεις το γέρο σου άντρα, Χριστίνα. Έτσι δεν είναι? Τι καλά που θα ήταν να μην έλεγες τέτοιες κουταμάρες. Αν συνεχίσεις θα πάω στο δωμάτιό μου. Στάσου, μη φεύγεις. Μη μ' αφήνεις μόνο. Δεν το ήθελα, Χριστίνα. Μην προσέχεις τα λόγια μου. Έχω τόση πίκρα μέσα μου. Το ξέρω. Είμαι παράξενος ίσως. Δεν φταίω, πίστεψέ με. Πάντα είχες πίκρα μέσα σου. Και πριν από το γάμο μας? Δεν θυμάμαι. Δεν θέλεις να θυμηθείς πως μ' αγαπούσες? Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τα περασμένα. Άκουγες τη Βίνη όλη τη νύχτα, περπατούσε έξω από το σπίτι πάνω κάτω σαν φρουρός για να σε φυλάει. Σου λατσάριζε έτσι ως τις δύο. Το ρολόι χτυπούσε δυο όταν αποφάσισε να πάει να πλαγιάσει. Τουλάχιστον εκείνη μ' αγαπάει. Αισθάνομαι κάπως περίεργα, Χριστίνα. Η καρδιά σου, σε ενοχλεί η καρδιά σου, δεν πιστεύω να... Να αρρώστησες, Έζρα? Όχι. Αυτό λοιπόν περιμένεις, ε? Γι' αυτό μου δείχνεις τόση προθυμία απόψε. Ελπίζεις πως... Έζρα, για το Θεό, πάψε πια να μιλάς έτσι, δεν μπορώ να το υποφέρω. Τάσου, μη φεύγεις. Με συγχωρείς. Όχι, όχι, δεν με πειράζει η καρδιά μου. Κάτι ζαλίζει το νου μου. Κάτι που με ταράζει ολόκληρο. Μια φοβερή αγωνία μου παραλύει τα μέλη. Αφουγκράζομαι. Προσέχω. Περιμένω, λες, κάτι να γίνει. Τι να γίνει? Δεν ξέρω. Δεν είναι το σπίτι μου αυτό. Ούτε η καμαρά μου. Ούτε το κρεβάτι μου. Όχι. Δεν είναι δικό μου. Είναι όλα άψυχα. Άδεια. Σαν να περιμένουν καινούριο ενοικιαστή. Και εσύ δεν είσαι η γυναίκα μου, Χριστίνα. Σαν κάτι να περιμένεις κι εσύ. Σαν τι να περιμένω? Το θάνατο που θα σε ελευθερώσει. Αχανοησίες. Μη με βασανίζεις επιτέλους με τις αστήριχτες υποψίες σου. Δεν είμαι γυναίκα σου, καλό κι αυτό. Κι όμως λίγο πριν ακόμα με θεωρούσες γυναίκα σου. Χτίμα σου, Έζρα. Χτίμα μου. Το κορμί σου ήταν μονάχα δικό μου. Μα τι να το κάνω το κορμί σου? Είδα τόσα κορμιά να σαπίζουν στον ήλιο τώρα στον πόλεμο. Ανθρώπους να λιώνουν, να γίνονται στάχτη. Μια βρωμερή λάσπη. Δεν το χρειάζομαι το κορμί σου, Χριστίνα. Αυτή την αγάπη έχεις να μου προσφέρεις. Γι' αυτό νομίζεις πως επαντρεύτηκα? Μου είπες πάλι ψέματα απόψε. Όπως πάντα. Προσποιήθηκες στην ερωτευμένη. Πουλήθηκες σαν να σου μια μαύρη σκλάβα. Και εγώ ήμουν ο κύριός σου. Και είχα το δικαίωμα να σ' αγοράσω στο παζάρι. Μ' ανάγκασες να φερθώ σαν αληθινό κτίνος. Να συχαθώ τον εαυτό μου. Πάντα αυτό έκανες από την πρώτη εκείνη νύχτα του γάμου μας. Καλύτερα να πλάγιαζα με μια κοινή γυναίκα του δρόμου. Θα είχε αγνότερα αισθήματα. Θα ήμουν πιο συνεπής με τον εαυτό μου. Με τις αρχές που διέπουν τη ζωή μου. Πρόσεξε, Έζρα. Κρατιέμαι με τα δόντια για να μην... Πίστεψα πως ο γυρισμός μου θα ήταν η αρχή. Μια καινούρια ζωή. Μια καινούρια αγάπη ανάμεσό μας. Σου φανέρωσα τα αληθινά μου αισθήματα. Σου άνοιξα την καρδιά μου. Είχα την ανοησία να πιστεύω πως θα με καταλάβεις. Είμαι ηλίθιος χωρίς άλλο. Και νόμιζες πως θα λύγιζες τη θέλησή μου? Πως θα μ' ανάγκαζες να ξεχάσω όλα αυτά τα χρόνια που έζησα κοντά σου? Όχι,
Όχι, Έζρα, γελιέσαι. Είναι πολύ αργά πια. Θέλεις να μάθεις λοιπόν την αλήθεια? Καλά το μάντεψες. Έτσι είναι. Μόνο το κορμί μου σου έδωσα, ούτε τα παιδιά μας δεν με έφεραν κοντά σου. Μ' ακούς? Ποτέ, ποτέ δεν ήμουν δική σου. Δεν ήθελα να σου ανήκω. Δεν μπορούσα. Ποιος φταίει λοιπόν γι' αυτό, Έζρα? Σε παντρεύτηκα από αγάπη, ήθελα να σου δώσω ολόκληρη, μα εσύ με εμπόδισες. Εσύ με τον τρόπο σου με γέμισες σαϊδία. Και τολμάς να μου το λες αυτό? Όχι, έλα, έλα. Όχι, δεν πρέπει, ησύχασε. Ας πάψουν τα πικρά λόγια. Φτάνει ο πόλεμος μεταξύ μας, φτάνει. Δεν θέλω να χάσω την ψυχραιμία μου. Δεν έπρεπε να... Σταμάτα, μην παίρνεις πια αυτό το παρακλητικό ύφος. Γύρεψε στην αλήθεια και θα τη μάθεις τώρα. Μη μιλάς, Χριστίνα. Ψέματα ήταν όλα, ψέματα, όλα όσα σου είπα. Ψέματα ακόμα και για τον πλοίαρχο Μπραντ. Σου είπα ψέματα. Είναι γιος της Μαρή Μπραντόμ. Εμένα έρχονταν να διώχει τη Βίνη. Εγώ τον παρακάλεσα να έρθει. Πώς τολμάς, παλιό? Το γιο αυτήνης. Ναι, τόλμησα να το κάνω, Έζρα, τόλμησα. Δεν πήγαινα στη Νέα Υόρκη για να δω τον πατέρα μου, μα για να συναντήσω τον Άνταμ Μπραντ. Είναι τρυφερός, ευγενικός. Μου έδωσε ό,τι δεν ήσουν άξιος εσύ ποτέ να μου δώσεις. Αυτόν ονειρευόμουν όλο τον καιρό που ζούσα μαζί σου. Έναν εραστή ονειρευόμουν. Πάντα έναν εραστή, Έζρα. Τον αγαπώ. Τώρα έμαθες την αλήθεια. Πάψε, πάψε, πόρνη. Θα σε σκοτώσω! Θεέ μου! Τέλος! Γρήγορα, το γιατρικό μου. Πνίγομαι. Θα του δώσω το χαρητήριο. Πού είναι το γιατρικό σου? Στο κομωδίνο. Γρήγορα. Ησύχασα, ησύχασα, το βρήκα. Να το. Έλα. Πάρτο. Πιες και νερό. Πιες το. Όλα. Έτσι. Μα αυτό δεν ήταν το γιατρικό μου. Τι ήταν αυτό που μου έδωσες? Βοήθεια! Βίνη! Βοήθεια! Είδα ένα φρικτό όνειρο. Είδα ένα φρικτό όνειρο στον ύπνο μου. Μου φάνηκε πως άκουσα τον πατέρα να φωνάζει. Πετάχτηκα αμέσως, ξύπνησα. Έπαθε. Του ήρθε τώρα μόλις μια κρίση η καρδιά του. Λιποθύμησε? Όχι, 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 είναι καλά τώρα. Ας τον να κοιμηθεί. Πατέρα! Αυτή είναι η ένοχη. Δεν φταίει το γιατρικό. Αυτή. Πατέρα! Δεν ακούω το σφιγμό του. Η καρδιά του δεν χτυπά. Αφήσε τον τώρα. Αποκοιμήθηκε. Πέθανε. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Πώς τολμάς να υποκρίνεσαι μπροστά του? Ήθελες να πεθάνει. Ήταν η μόνη σου επιθυμία. Εσύ αν μπορούσα να... Μα γιατί σε έδειξε με το χέρι του πτέρα πριν πεθάνει? Γιατί έδειξε εσένα και είπε πως είσαι εσύ η ένοχη? Πες μου γιατί. Του είπα πως ο Άνταμ ήταν εραστής μου. Του είπες τέτοιο πράγμα? Αφού ήξερες πως η καρδιά του... το έκανες επίτηδες. Είμαι σίγουρη. Όχι. Τον δολοφόνησε. Όχι, όχι, εσύ έφταιγες γι' αυτό. Εσύ του έβαλες αυτές τις φοβερές υποψίες. Μου μιλούσε για την αγάπη και για το θάνατο. Δεν έπαψε να μιλάει. Με ανάγκασε να του τα πω με τη βία. Άκουσε, μητέρα. Κοίταξέ με. Είπε πως δεν έφταιγε το γιατρικό. Τι εννοούσε, ξέρεις? Ξέρω, όχι, όχι. Ναι, ναι, το ξέρεις. Μίλησε λοιπόν, πες μου τι εννοούσε. Βίνη, κατηγορείς τη μητέρα σου? Ναι, σε κατηγορώ. Μα όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπορούσες να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω πως θα λιποθυμήσω. Πρέπει να... να πλαγιάσω. Λιποθύμησε. Μήπως... όχι, ζει. Κι όμως εσύ τον σκότωσες με τα λόγια σου. Είναι το ίδιο. Και φαντάζεσαι τώρα βέβαια πως είσαι ελεύθερη να παντρευτείς τον Άνταμ Μπραντ. Δεν θα τον παντρευτείς. Όχι, όσο εγώ ζω, θα
πληρώσεις το έγκλημά σου. Να είσαι σίγουρη, θα βρω εγώ τον τρόπο της τιμωρίας σου. Εγώ θα σε τιμωρήσω. Μα τι είναι αυτό το κουτάκι που σφίγγει στο χέρι της? Τι είναι? Δηλητήριο. Δηλητήριο. Του έδωσε και είπε δηλητήριο. Πατέρα μου, πατέρα, μη μ' αφήνεις. Μη μ' αφήνεις, μόνη. Γύρισε πίσω, πατέρα, σε μένα. Πες μου, τι να κάνω? Απόψε, αγαπητοί μας ακροατέ, σας παρουσιάσαμε το γυρισμό. Το πρώτο μέρος της τριλογίας του Ευγενίου Ονίλ, το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα. Με πρωταγωνιστάς την Κατίνα Παξινού στο ρόλο της Χριστίνας, τον Αλέξη Μινωτή στο ρόλο του Μπραντ, τη Μελίνα Μερκούρη, Λαβίνια, το Γιάννη Αποστολίδη, Έζρα Μάνον, την Άννα Συνοδεινού, Έιζελ, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, Πίτερ και τον Παντελή Ζερβό, Σεθ. Έλαβαν επίσης μέρος η Σαφώ Νοταρά, η Έλλη Ξανθάκη και ο Διονύσιος Παπαγιανόπουλος. Μουσική σύνθεση και εκτέλεση στο πιάνο, Μίμη Πλέσα. Μετάφραση κειμένου και προσαρμογή για το ραδιόφωνο, Δημήτρη Κωνσταντινίδη.